Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Έχω τον έναν. Α, με έβγαλες και στον αέρα στεγνά. Δηλαδή συνεργάζεστε. Έχω τον έναν, πάμε. Έχω τον άλλον απέναντι, πάμε. Δηλαδή τι τραβά πρωί-πρωί, ρε φίλε. Αυτή τη βρώμα μουσική. Μουσική. Ακόμα ζητά το χαλί. Θες να βάλουμε άλλα, ακόμα το χαλί. Πάρε ένα Παναγίπτο, πάρε ένα χαλί και εδώ. Χαλί, τι χαλί. Πέρσικα. Ου και ου. Πέρσικα, βιοκαρπέτ. Βιοκαρπέτ, ό,τι που σας. Έλα να πω μια καλημέρα στον κόσμο. Έλα, έλα, βρε, γλυκέ ανακατοσούρα. Βρε ανακατοσούρα. Πούλαγα χαλιά στα νιάτα μου. Πούλαγες και χαλί. Βέβαια. Τι ήσουν, πέρσι. Μια εταιρεία παλιά, Τζίκας λεγόταν. Τζίκας. Και ήθελε να βοηθώ εκεί πέρα, 20 χρονών, είμαι 21. Ναι. Πηγαίναμε ταξίδια. Βοηθό χαλιών ήσουν. Με ένα αλέγκρο αμάξι, έτσι λεγόταν. Αλέγκρο αμάξι, ναι, ναι, για να ακούσει μια ιστορία με το καλημέρα, παιδιά, έτσι μπαίνουμε. Και πήγα να πουλούσαμε και τα λοιπά. Χαλάκια. Χαλιά, ωραία. Μοκέτε, ιστορίε. Μοκέτε, εδώ το καλό χαλί, τι έλεγε. Πήγα στο Εγάλιο σε μια. Πούλησε και εκεί. Είχε να κάνει έρωτα 30 χρόνια μια γριά. Ναι. Μου λέει αυτή δεν αγοράζει ποτέ. Άσε μωρέ να προσπαθήσουμε. Δεν πάω, μου λέει. Ο Τζίκα. Ναι. Πάμε ρε, του λέω. Ο Τζίκα. Πάμε ρε, Τζίκα. Του λέω πάμε. Πάμε στη γιαγιά. Ναι. Πάμε στη γιαγιά. Δεν ακούσε τώρα αυτά, είναι πρωτόγνωρα. Γιατί μα έχει καλή πλέξη, τη λέω εγώ. Πλέξη. Ναι. Τι πλέξη έχει. Αγκεμπούντεν, τη λέω. Αγκεμπούντεν. Ναι, έχει αυτό και τα λοιπά. Είναι παχύ, παχύ, λέω αυτό και τα λοιπά. Λέει τι άλλο κάνει. Τι άλλο κάνει, λέω. Είναι υπτάμενο, τη λέω το χαλί. Πετάει. Πετάει, λέω. Το πίσεψε. Ο Ιψαούτ, λέω, είχε ανέβει με μια γκόμενα, ναι, και την πήγε, λέω, στα Αραβικά Εμμυράτα, λέω, σε ένα ξενοδοχείο. Κάναν έρωτα. Ωραία, πάνω το χαλί. Τρελάθηκε. Τρελάθηκε. Το πήρε το χαλί. Το πήρε το χαλί. Αλλά. Ο πρώτος πολιτής χαλιών εδώ πέρα. Πέρσι καπέ, λέει, είναι μαγικό χαλί. Υπτάμενο. Μαζί με τον Καρυπίδη. Λίνα, αέρα ολίπου, θάλασσα, νερό από τους κόλπους χαλκιδικής. Έτσι πουλάει τσιγάρα. Ναι, αέρα, μια χαρά ρε φίλε. Πουλούσες χαλιά ρε μπαγάσα. Αμέ. Αλλά. Πατάκια χαλιά. Πατάκια χαλιά, Ραπτόπουλος Καθαρής. Ό,τι θες. Ναι, πολυπράγμα, τι νομίζετε. Πάμε στη Φόφη που την έχουμε και διαφήμιση. Έβαλε, έσκασε διαφημισούλα, εφοφούλα. Πότε μιλάει να Κινάλ και έτσι την διαφάση. Εγώ αφού ξέρεις ρε φίλε, είμαι εντελώς απολύτω. Δεν με ενδιαφέρει κανένα από αυτού. Του έχω γραμμένου όλου και το λέω δημόσια κιόλα. Στα παλιά μου υποδήματα. Όλου δεν με έχει βοηθήσει ποτέ κανένα. Δεν θέλω κανένα δουλειά. Να είμαστε γεροί, ο Θεούλης να μας έχει γερούς υγεία, να έχουμε να δουλεύουμε. Εντάξει, ένα ευχαριστώ, δεν θα πεις αυτό. Για ποιον? Τον Ζούρα. Τον βρήκα, τον Ζούρα. Μάζευε ψήφους εδώ στην Τούμπα και τον πιάσα να τα πάω και του λέω εσύ.
Γιατί μπερδεύεις, λέω, τον ΠΑΟΚ με τα κόμματα. Θες να τσιμπήσεις ψήφους επειδή βγήκε ένας άλλος δήμαρχος εδώ στην πόλη μας, επειδή ο αντίπαλός σου έμπλεξε τον ΠΑΟΚ, θες να πάρεις πάλι ψηφουλάκια. Μα μου σου του μου ήτανε. Ψηφίστε τον, ψηφίστε. Ποιο να ψηφίσουμε. Ξέρεις τι κάνω το ρόλο. Κατάλαβε, λέω, ο ΠΑΟΚ είναι βιομηχανία παραγωγή ψήφων. Κάτσε να το βάλουμε στον κόλπο. Μια ζωή ο ΠΑΟΚ με την εξουσία τα είχε καλά. Γιατί να μην πάει και ο Ζουράρης να πούμε. Τώρα όμως είναι και ο ίδιος εξουσία. Είπε και μια αλήθεια ο άνθρωπος. Τι είπε ο άνθρωπος. Άμα δεν ήταν το ΣΥΡΙΖΑ, λέει, πώς θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Γιατί είναι ψέμα. Γιατί όταν τον είπα, τον βρήκα σου λέω χθες. Τον βρήκα εδώ στην Τούμπα, στο Φιλαράκι, στο Σταύρο, στο Μονόπολη. Στην Τούμπα θα είναι. Ναι, να τον φτιάξω στο Σταυρούλι. Λοιπόν, τον βρήκα εκεί. Στην Σταυρούλι, μάζευε ψήφους. Καλά έκανε. Και τον πιάσαμε τώρα, γιατί μπερδεύεις, λέμε, τον Πάπα. Σιγάρε, άγριοι άνθρωποι. Ναι, ρε, σιγά. Το πρωτάθλημα πέσει, ποιος μας το πήρε, η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε αυτό. Μας το ψήφισα. Τι μαμού σου του. Τι να πει. Ναι, αλλά δεν σου είπε εδώ, σας κάνουμε το γήπεδο να πούμε. Ποιο γήπεδο. Δεν είπε ο Γραφέσκα, δεν βάζει να τελειώνουμε, λέω, το κουμπαράκι με ζαλίσει κάθε πρωί. Γιατί καθυστερούμε. Ε, μαμού σου του είναι προεκλογική. Βγάλτε τον στο ράδιο. Τι να τον βγάλω. Την άλλη προηγούμενη φορά που το βγάλαμε εδώ πέρα είχαμε αγωγέ. Άσο καλύτερα. Όχι, βγάλτε. Ξεφώνησε τα αργανά, θυμάσαι. Και τι αγωγέ σα είχαν μείνει ο Άρης. Εντάξει, είχαμε αγωγέ. Είπαμε, βλέπουν τα του ΠΑΟΚ με τα πολιτικά να ψηφίσουν ψήφους. Εμείς θέλουμε μεταγραφές, φίλε. Εμείς κοιμόμαστε με το F5 πατώντα στο κουμπί. Ποιο θα ψηφίσεις, τι. Κανένα δεν ψηφίζω, τίποτα. Θα πάω στο φίλο μου τον Μίτσο. Λατινοπούλου. Η Αφροδίτη είναι φίλη μου, εντάξει. Από πόσο χρόνο είναι, λέει. Η Αφροδίτη είναι φίλη μου, άσε την Αφροδίτη. Πόσο χρόνο είναι η Λατινοπούλου. Η Αφροδίτη 27. 27. 28, κάπου εκεί. Μανάρι φοβερό. Εντάξει, τώρα την είσαι η Αφροδίτη. Είναι φίλη. Πρώην ταινίστρια. Μανάρι φοβερό. Έχει έρθει και εδώ κι άλλε φορέ. Καιρό είναι να φεύγει η ράπτη από το. Να τη άρεσε, άρα Αφροδίτη. 45-46 δεν πήγε η ράπτη. Καλή είναι και η ράπτη. Καλή είναι, αλλά για απόσυρση. Σαν BMW 15 ετία. Όπα, ενώ η Αφροδιτούλα μα. Αλλά! Τουρμπίνα! Ναι, ναι! 28! 28, New Blood! Ποιος την πήρε συνέντευξη, άνθρωπο? Δεν ξέρω ποιος την πήρε συνέντευξη, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι τα νέα παιδιά εγώ τα γουστάρω. Τώρα, αν αποδειχθούν στην πορεία ότι είναι και αυτή μια παιδιά. Καθάρματα θα γίνουν και αυτοί. Αυτό είναι μεγάλα. Πάω στην αρχή, μπορούν τα πρώτα χρόνια λίγο να είναι ορεξάτη, να βράζει το αίμα, να αλλάξει. Ναι. Τώρα, εσύ έχεις αδιορίσει και το μικρό, και ο Βγενούλα. Ο μικρός, φίλε, κοίταξε να σου πω κάτι. Εάν δω ότι εδώ. Κάνει το μάγκα πολύ, γιατί έχουμε παιδιά, να ξέρει. Θα πάω σκοτίνα πάνω στο βουνό, ρε φίλε. Θα πάω πάνω στο βουνό, κάνω θαρά, θα βρω την άκρη, μην αγώνεσαι. Από το να μπλέξω. Τέτοιες ματάκες που είσαι για πρόβατα για να βλέπεις. Θα πάμε και στην παραλία το. Έχουμε με δίπορτο. Σιγά που θα έρθουν ωραίες γυναίκες στην παραλία. Δίπορτο, σκοτίνα. Ξέρεις τι έχει, τι πλακώνει, πέφτει εκεί. Έρχεται όλο το ανατολικό μπλοκ, τι ψάχνει. Έχουν όλες οι πεινασμένες εκεί. Πεινασμένες, ξεπεινασμένες. Έχουν να φάνε κρέας τρεις μήνες. Ναι, αλλά τις ταΐζουμε καλά. Λάκαμε τι σταΐζουμε καλά, κρεατάκι. Λάκαμε καλά. Αλλά τι ψάχνει τώρα, συνέδεξε με την Λατινοπούλη και φαγωθεί. Το μπούζα ψάχνω να βρω. Το μπούζα. Από τα ψηλά στα χαμηλά και στα μεγάλα. Το φάγωθουν ο κεντρικό. Άσε αυτά, θα έχουμε μεταγραφές ο Παοξής. Σου λέω, ο Παοξής πήγε να κοιμηθεί 12-12.30 ώρα. Τσαπ σκάει εκεί την ώρα ανάρτηση του Γιώργη που το έχουν βάλει όλοι σαν αλάρμ στο κινητό. Δεν ξέρω πάντω ο Ζουράρης είναι μορφωμένος άνθρωπος. Και τι έγινε. Μια φελάδα την έγινε. Καλά, μετά τα 75 όλοι αρχίζουν και θεραπεύουμε. Δεν είναι τόσο να εκεί με τον Μπαστουνάκη τον είδα εγώ. Πήγαινε μαζί με ψήφους. Με τον Μπαστουνάκη. Ναι, μαζί με τον ψήφους. Λέω τον είδα χθες και τον κάναμε πεσηματέξ. Με την καλή την έννοια γιατί είμαστε εμείς. Μπορεί με τον Μπαστουνάκη. Με γαλλικά και πιάνουμε σε τα παγωγικά. Να πούμε και να μετατρέψει την Τούμπα σε νέο γήπεδο. Λε. Εγώ δεν νομίζω ψήφου μαζεύε και αυτό όπω μαζεύουν άπαντε τώρα έρχονται εδώ. Μας προσεγγίζουν, μας κάνουν, μας ράνουν. Τα ξέρουμε αυτά. Τι ψάχνεις τώρα, ψυχούλα μου, πες μου λίγο. Εδώ σου λέω, είχαμε αλάρμ πάλι χθες το βράδυ. Είχαμε αλάρμ. Πήγαμε να πέσουμε να κοιμηθούμε. Ναι. Έχουμε βάλει όλοι στο κινητό μας ενημέρωση με το που αναρτήσει κάτι ο Γιώργος Σαββίδης. Γκλάνγκ. Και έρχεται μία παρά ανάρτηση. Τι έγραφε. Τι έγραφε. Να είστε υπομονητικοί, λέει. Be patient. Ναι. Έρχονται τρελά γούστα. Πιάσε και αυτό το χθεσινό. Ποιο χθεσινό. Το χάφ που πήρατε με 300.000 ευρώ. Ποιο χάφ που πήραν 300. Με ποιο πήρατε. Ποιο εδώ. 5 εκατομμύρια ευρώ. Ποιο είναι αυτό. Βγήκε από την Κορίνθιας. Κορίνθιας. Το 85% των δικαιωμάτων. Πλάκα με κάνεις ρε σηκωστή. Τον πήρατε. Ρε Κωνσταντίνε, τον πήραμε γιατί κάποιοι που ξενήξε αργά είδαν σε γομηθεία του Γιώργη λέει τον deal έχει κλείσει. Λέει γεια σας. Είναι τελειωμένο γιατί το ρωτάει ένας τύπος. Τελείωσε ρε υπέγραψε. Τελείωσε. Υπέγραψε δεν υπέγραψε. Τα έχουν βρει ως όλα. Έρχεται εδώ πέρα, παίρνει αεροπλανάκι, έχουν κάνει live. Ο Σιμόπουλος ποιος είναι αυτός ο Σιμόπουλος. Άλλος πολιτικός. Είναι αυτός. Δεν είναι αυτός. Ξέρω λέει αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ που θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Λέει αιχμηρή απάντηση λέει του στράτου Σιμόπουλου. Θες να μπλέξεις τα πολιτικά με τα αθλητικά. Δεν θέλω να τα μπλέξεις. Να κατοσούρα πρωί. Να βγάλουμε καλά βουλευτή τώρα. Θες, που έχουμε βγάλει εδώ στρατηγούς. Αν βγει κανένα Ζουράρης τώρα πάλι θα έχουμε. Θες άσε εδώ έχουμε τα καλός άνθρωπος είναι ο Ζουράρης. Μια χαρά, ψυχούλα. ΠΑΟΚ. Γιατί. ΠΑΟΚ είναι. ΠΑΟΚ. Ναι, ΠΑΟΚ. Αλλά, ΠΑΟΚ. Αλλά, γιατί μπερδεύουν όλοι τον ΠΑΟΚ με τα πολιτικά ρε φίλε. Γιατί και ο ΠΑΟΚ μια ζωή είναι με την εξουσία. Όχι, δεν είναι ο ΠΑΟΚ μια εξουσία. Η εξουσία τον θέλει από δίπλα γιατί σου λέει έχω 1,5 εκατομμύριο ψηφουλάκια. Όχι, έχω 1,5 εκατομμύριο χαϊβάνια. Α, χαϊβάνια. Τα ψηφουλάκια να τα πει με τον κανονικό τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε χαϊβάνια λες, ε. ΠΑΟΚ. Όχι να 10
εκατομμύρια χαϊβάνια υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, φίλε. Λίγοι είναι που δεν είναι χαϊβάνια. Εμείς μιλάμε, δεν είναι μόνο υπαοξίδες. Εμείς μιλάμε για τους δικούς μας. Για όλους θα μιλάμε. Όπως χαϊβάνια είναι και Ολυμπιακοί που βγάζουν αυτό λέμε, το δήμαρχο να πούμε για να κάνει άλλους τις δουλειές με τα λιμάνια. Μα αυτό σου λέω. Έτσι, όλοι χαϊβάνια είναι και τα 10 εκατομμύρια εδώ πέρα. Τι να κάνουμε. Απλά το θέμα να ξεφύγουμε λίγο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για μεταγραφές. Εδώ βάλατε τον Πανάκα, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Γιατί αγόρι μου, δεν έχει. Στο βρωμοσύριζά σας τα πούμε. Έχουμε καμιά διαφήμιση ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Μόνο Κινάλ έχουμε που σου πει. Κινάλ πήραμε. Δεν άκουσα τη Φόφη, εδώ θα μιλήσει. Η Φόφη. Θα μιλήσει ο Λιμάνι. Στο Λιμάνι. Ναι, απόπλου. Πάω να μου δώσει ένα φυλάκι στο Μάγουλο με εκείνες. Στάρι Φόφη, μπαγκά. Εκείνες τις χιλάρες να πούμε. Χω, χω, χω. Θα μείνει μια στάπα στο Μάγουλο. Αλλά. Γουστάρι, ε. Θε να τα μπλέξει πάντα αυτά, να τα ανακατεύει ανάκατα, να κάνει πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά. Μπλέξατε το ζουράρι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο μπλέξε, μόνο στον Παοξή. Τον οργανωμένο παδό και τον κανίβαλο με το στραβό το στόμα, τον βάλατε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ρε, δεν τον έχει δώσει τον Πανάκα τώρα που είπε κανίβαλο. Κανίβαλο. Χωρί πλάκα τώρα, είναι πολύ καταρτισμένο παλκαράκι. Εντάξει, άμα τον του την πει λίγο και τον ενοχλεί λίγο για τον Πάο, μπορεί να σα αρχίσει να στραβώ στο μυαλό. Όλοι έτσι είμαστε, ρε. Βάλατε μετά. Ποιον άλλο βάλε, αυτό ο Σιμόπουλο, ποιο είναι πάλι. Γιατί κάτι είναι και ο Σιμόπουλο. Τώρα δεν τον είμαι πια Σιμόπουλο. Πρωτοσέλιδο τον κάναμε. Λοιπόν, απάντησε και αυτό για να πάρει ψήφο. Βουλευτή και αυτό. Θεσσαλονίκη, η Νέα Δημοκρατία. Α, είναι δημοκράτη. Πρώην Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων είναι ο Σιμόπουλο. Δημοσίων έργων. Μαζί του είμαι πάντω. Δημοσίων έργων είναι. Ναι. Ωραίος. Μαζί του είμαι με τον Σιμόπουλο. Μπράβο, ναι. Τώρα γυρνά τον Πιφτέκη και εσύ, φεύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, το γυρνάτε στη Νέα Δημοκρατία. Σαν τον αρχηγό. Στο όπεν εκεί. Τι πιφτεκάρε ψήνεται. Πώ τα γυρίζει τα πιφτέκια. Γλίγορα, τα, ναι. Πώς θα γυρίσει τόσο γλίγορα, με κινηματογραφική ταχύτητα γυρίσει τα πιφτέκια. Άλλο κανέναν έχετε και κανέναν. Να βγάλετε κανέναν. Δεν με ενδιαφέρουν. Καλά, σαράφι να βάλετε κανέναν. Δεν με ενδιαφέρουν. Βάλαν κάποιο πολιτικό. Πώ λέγανε την άλλη την κοπέλα με τα δόντια τα offside, πώ τη λένε. Τη Φόφη, πια. Όχι εδώ την Πασοξούρε, την. Ποια ραγόρμα. Εκεί που έβαλε υποψήφια δήμαρχο με τα δόντια τα offside. Μια ωραία κοπέλα, αλλά με δόντια offside. Άτρινο το πούλου, είναι το πούλου, ρε. Την ανιψιά του Κιλώνη, ρε. Η ανιψιά του Κιλώνη και ο Κιλώνης ένα διορισμό δεν πήρε. Πολύ βλάκα είναι. Ναι, είστε εδώ, κάνουμε εκπομπές στο απόγευμα, περνάμε καλά. Γιατί τι εδώ, ρε. Μπείτε σε κάμια έρτε εκεί. Να ξύνετε τα φρύδια σα. Δεν είμαστε τέτοιοι τύποι, ρε φίλε. Τι, να ξύνουμε τα φρύδια, δεν ξέρω. Και θέλουμε λίγο ένταση. Κρατικό δίαιτε εκεί. Θέλω να δούμε μάχη με τα νούμερα. Να μπαίνει εκεί πέρα να μην λε τίποτα, να παίρνει και ένα τριχίλιαρο. Αλλά! Τρελό, ρε. Αλλά να το σε χρυσαλτίνο. Τι λε, μπέστε μέσα στην εξουσία, ρε. Δεν θέλουμε, όχι. Το γήπεδο τι γίνεται του πάω. Μια χαρά είναι. Πού είναι, σε ποιο σημείο. Εκεί αυτό είναι. Τι παλιά τζούρα. Αυτό θα λε. Παγάσα να μα αξιώσει ο Θεό να είμαστε γεροί. Σε τρία χρόνια αυτό τι θα λες για το γήπεδο. Εγώ γέρος, μια χαρά θα είσαι. Μια άμα γυμνάζεις, διατροφή σωστή, κάνεις άνθρωπο. Οχοχοχοχοχοχο. Βλέπεις καλά. Ναι, τούρμπο. Τζιτίο το Μπιάνγκι Άμπαρθ σε βλέπω. Ναι. Δεν τζιτί, Άμπαρθ. Άμπαρθ και το είναι, ναι. Εγώ ήμουν υπέρ των κινητήρων Άμπαρθ. Δεν είναι νευρικοί κινητήρες. Δεν είχαν κόκκινο μέσα να πούμε κτλ. Ωραία, πάνε και για κάθε λαλακία που έλεγε είχαν 100 ευρώ, τώρα θα χορσούσε κανένα εκατομμύριο, λέει. Ποιο το λέει αυτό, κύριο? Ο Πάρης. Ο Πάρης. Ναι. Να απαριθμίσει το επόμενο μήνυμα τις λαλακίες που έχουμε πει. Ναι. Λοιπόν, Πάρη μου. Γελάει ο Νικόλας. Ναι. Άκου εκεί λέει δεξαμενή ψήφων. Μιλάει ο Ζεράδες τώρα. Φέρνουν τις φουρνιές, τις καραβιές από την Πορτογαλία. Εδώ έτσι, έρισε. Τον Ιωαννίδη δεν τον βγάλατε. Εμείς. Ο παδό του Ολυμπιακού. Πήρε τον μπάσκετ, τον κατέβασε στην Αθήνα. Όχι ο παδό Ολυμπιακού. Ο παδό 20 χρονών το φω του Νικολαίδη με τον Καντίνα διάβαζε. Ο Καντίνα Αριανό όμω. Ναι. Τι. Καλά, το φω μπορεί να έτυχε να βρέθηκε στα χέρια του. Γάβρο του θανάτου που μικρόιστα. Τον κάνανε εκεί βουλευτή. Τον κάνανε υπουργό. Έσωσε και τον Πάοκ στο μπάσκετ με τον Σαουρίδη εκεί τότε. Πολύ μεγάλο γούστα θα κάνουμε με τον Ντάγκλα Αγκούστο. Λοιπόν, θε να πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Έχουμε σοβαρά τι θέματα. Αυτό αυτός είναι ο Ντάγκλα Αγκούστο. Εδώ δεν κοιμόμαστε τα βράδια. Αυτό είναι ο Ντάγκλα Αγκούστο. Αυτό είναι ένα συνδυασμό. Όχι. Δενδροπόταμου, ναι. Έτσι με μενεμένη, με τι είμαι. Τι σου βγάζει αυτός εδώ. Τι μου βγάζει αυτός εδώ. Ναι. Πώς το λένε τον μπαρ κάτω στο λιμάνι. Το μπαρ ποιο το. Το καλό το μπαρ που. Εντάξει, τώρα θες να το κάνουμε διαφήμιση. Τέλος πάντων, ένα μπαρ και δίπλα στον Ερυθρό Σταυρό. Το Μαρκής, ναι, άντε. Τέλος, Σαρκής, Μαρκής, πώς το λένε. Ναι. Θα βγει και το θερμαϊκό κόλπο αυτό. Λε! Τον έκοψε τα μούτρα. Εγώ το Ζήφκοβιτ θέλω να δω. Μουσάκι έχει αυτό. Ο Ζήφκοβιτ σήμερα το πρωί θα ανακοινωθεί, να ξέρει. Είναι αυτός. Θέμα ορών. Και αυτό. Σήμερα θα είναι η μέρα που. Θα βγάλει κάρτα και αυτό. Δεν Μαρκής. Ξέρω θα βγάλει κάρτα, θα βγάλει διαρχία, δεν ξέρω θα βγάλει. Αλλά ο Ζήφκοβιτ σήμερα θα ανακοινωθεί όπω ανακοινώθηκε ο Μελιόπουλο και ο Μιχάη. Ο Μελιόπουλο, μεγάλη παιχτάρα. Βέβαια. Εγώ χθε. Καφάρα μεγάλη. Μελιόπουλο 5 εκατομμύρια ρήτρα. Μιχάη 7 εκατομμύρια ρήτρα. Τι μου λε τώρα. Μιλάμε τον Μιχάη του Μπέκενμπάουερ. Εγώ τον Μιχάη τον πιστεύω. Βέβαια. Τον είδε στην κτίνωση, ναι. Ποιο, ο Μιχάη. Τον είδε. Εκεί στο box που πάω, ξέρει κάτι κτίνωση. Έχει, ε. Άσε, ρε. Αλλά αυτό ξέρει και μπαλίτσα. Που ξέρει. Ξέρει μπαλίτσα. Πού θα παίξει αυτό. Τι που θα παίξει. Σε ποιο θέση. Αλλαγή του Κρέσου και του Βαρέλα. Ένα χρόνο θα κάτσει να μάθει. Αλλαγή. Θα μπαίνει να παίζει κανένα μα κύπελο. Τσουκουτσούκου 20 τον όλη. Παίζουμε, τι είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε στον Ντάγκλα Αγκούστο, ο οποίο είναι μεταγραφή του Πάο. Τι είναι αυτό. Είναι χαφ.
Τι θέση. 8 για 6. Δεν είναι 6. Δεν είναι 6. Αυτό δεν, το είναι 6. Δεν είναι 6. Όχι, είναι 8. Είναι 6. Είναι κυρίως 8. Ναι. Ποδάρι δεξί, αριστερό. Αριστερός. Αριστερό ποδάρι. Αριστερό ποδάρι. Μποϊ βάρος. 1,75 μποϊ. Το βάρος είναι μια χαρά βάρος. Έτσι τώρα. Το βάρος, ναι, ωραία. Ναι. Και... Ταχύτητα πάρα πολύ καλή. Ταχύτατος, ναι. Ναι, είναι γρήγορος. Ωραίος, ο Ντομπιάνγκ Άμπαρθ. Ο Ντομπιάνγκ Άμπαρθ, όπως το είπες. Πάμε στα στατιστικά. Στατιστικά. Πέρσι που έπαιξε. Είναι ένας 22χρονος που έχει παίξει ήδη στις δύο μεγαλύτερες ομάδες της Βραζιλίας. Πέρσι που έπαιξε. Κορίνθιας και Φλουμινέσε. Πέρσι έπαιξε δανεικός για 3-4 μήνες, ναι, στην Παΐα. Πόσα έκανε. 9 συμμετοχές έκανε. Γκολ έκανε. Στο δεύτερο γύρο, όχι, δεν κάνει γκολ αυτός. Δεν κάνει γκολ. Είναι αυτός. Οχτάλι που δεν κάνει γκολ. Δεν είναι. Και δεν μαρκάρει σαν εξάρι. Και είναι και 1,75. Θες να σου αλλά πω... είναι γλίγορος. Γλίγορο. Και έχει αριστερό ποδάρι. Όχι, όχι, θα σου... έχει αριστερό ποδάρι και δεν σκοράρει. Θα σου πω ακριβώς τι είναι. Άμα τραβηχτεί στη γραμμή, κάνει καμιά τρίπλα, κάνει καμιά μπουκα ένα μέναν. Τον είδε αυτόν τον Παΐα. Λοιπόν, τον είδες, δεν τον άκουσέ είδες. Με λίγο πόσα, τι είναι. Πόσες χιλιάδες κάνει αυτό, ρε. Αυτό να σύμφωνα με το τελευταίο δημοσίευμα από τους Βραζιλιάνους λέει ο ΠΑΟΚ δίνει 5 εκατομμύρια για το 85% των δικαιωμάτων του. Μάλιστα. Είναι ένας Βραζιλιάνος. Θα δώσει ο ΠΑΟΚ 5 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν φέρνει κανένα λοιμό. Θα δώσει 5 εκατομμύρια. Φέρνει ένα παίκτη ο οποίος σαν το Ζαμπά μπορεί να πουληθεί 20 εκατομμύρια μετά. Είναι παίκτη που ήταν στα πλάνα της Γιουβέντους. Πληρώνει ο ΠΑΟΚ 5 εκατομμύρια. Θα βγάλει από την τσέπη 5 εκατομμύρια. Λοιπόν. Ναι. Για πες μας, θα θέλει ο κόσμος να μάθει ρεπορτάζ. Λοιπόν. Παίζει. Με πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας στην πάσα. Θα σου πω ακριβώς σας γιατί έκανα ρεπορτάζ. Ασχολήθηκα δίνει με το πάσα δηλαδή. Λοιπόν, δίνει πάσα αλλά με υψηλά ποσοστά που είναι απαραίτητα για τη θέση του. Μάλιστα. Δηλαδή 95-98% ποσοστά. Λοιπόν, υπό πίεση, χωρίς πίεση, τι. Και με πίεση. Και με πίεση. Υψηλή τεχνική κατάρτιση. Ωραία. Τρίπλα καλή. Μάλιστα. Και δυνατό σουτ. Δυνατό πόδι. Πόσα γκολ έχει κάνει. 3-4 γκολ έχει κάνει στη ζωή του. Ναι, ναι, ναι. Πολλά γκολ έχει κάνει. Λοιπόν, τα δίχτυα βογκάνε. Στο μείον του είναι ότι δεν κουβαλάει πολύ την μπάλα όπως έκανε ο Τσίμιροτ. Αλλά το ξαναλέμε. Ναι. Είναι παίκτης που κουβαλάει καλά την μπάλα. Δεν είναι ούτε εξάρι ούτε οχτάρι. Κατάλαβα. Είναι ο παίκτης που θέλει ο Λουτσέσκου γιατί δεν θέλει καθαρό με εξάρι. Ναι. Είναι ο παίκτης ο οποίος του έχει σίγουρη την μπάλα. Είναι ένα Σαχόφ χωρίς να βάζει γκολ με 1,75. Αυτό είναι. Λες. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λες εσύ. Ο Αντισαχόφ είναι ήδη στον Μπάουκ. Υπάρχει. Ποιο είναι. Ο Μίσιτς. Ο Μίσιτς. Ναι, είναι ακριβώς ο άλλος λέει μπιπάσεντε εδώ πέρα. Λέει κάνε υπομονή, έχω την τρελαγούστα. Μην βιάζεσαι, βιάζεσαι για το γήπεδο. Άρα είναι οχτάρι, δεν σκοράρει. Δεν είναι ούτε οχτάρι ούτε εξάρι. Α, τίποτα δεν είναι. Είναι ένα παίκτη εκεί στα χαφ που θα τρέχει. Ναι. Θα έχει σίγουρη πάσα. Πάσα. Θα μαρκάρει, θα σουτάρει. Θα... Αλλά γκολ δεν βάζει, λέει. Γκολ δεν βάζει. Γκολ έχω να βάλουν οι ακραίοι και οι επιθετικοί. Εντάξει, να βάζει γκολ. Δηλαδή, ο Καμαρά του Ολυμπιακού βάζει γκολ. Δηλαδή, ο Σκαρτάδο τώρα έπρεπε να είναι ένα παίκτη. Ο Σκαρτάδο είναι ο αντίστοιχο Σαχόφ. Ναι. Πού βάζει γκολ. Αν κάνει προύτο. Προύτο. Θα βγάλει 10 σαχό. Θα βγάλει 10 μίσει και 10 σαχό. Θα φύγει από πέρα. Ναι, ναι, θα βγει ο Σκαρτάδο και χοντρό. Θα μα κυνηγάει. Έβαλε κιλάκια. Βοβόδια. Α, έγινε βόδι. Λοιπόν. Αλλά είναι παιχτάρα. Πώς παιχτάρα μεγάλη. Ναι, δεν το συζητάω. Έχει εμένα τώρα. Ναι, ναι, μαζί, σκαρτάδο. Μαζί ρε παιδί. Αυτού του ανθυποκανίβαλου τώρα που φέρνει. Δεν σ' αρέσει ούτε αυτό. Δεν σ' αρέσει αυτό ο δεδροπόταμο Μίξ Γκριλ. Δεν μαρκάρει. Δεν σου είπα δεν μαρκάρει. Δίνει πάσα λέει. Δεν σου είπα δεν μαρκάρει. Θε να με βάλει στο γήπεδο του Πάουκ τώρα εμένα. Με κάνω να ζέστα. Πώ πα θα δώσω. Σου λέω τώρα για πάσα σε υψηλή πίεση και υψηλά ποσοστά. Το δούμε, το δούμε. Άμπρα, όλα στο χορτάρι. Όλα στο χορτάρι. Καλημέρα στο φιλαράκι με το Μιτσάρα εκεί στο βυθό μα. Ακούει ανελειπώ. Σε περιμένει, να ξέρει. Και στην πιερία. Α βγάλει κανένα χαρτί. Τι χαρτί. Θε και χαρτί, είπε το φιλαράκια. Και χαρτί στα φιλαράκια, ρε Κωνσταντίνε. Τι φιλαράκια, άμα δούλευα στο στρατηγάκι θα με καλούσε εκεί πέρα. Θα σε καλούσε στρατηγάκι. Όπου θα πήγαινα πιο ποτό, θα με έβαζε και από πάνω. Έξτρα νερό θα με έβαζε. Έξτρα νερό θα με έβαζε. Λοιπόν, στα καταστήματα Wind λανσάρεται μια ανταγωνιστική υπηρεσία, το One Day Service. Είναι μέρο μια σειρά υπηρεσιών που βρίσκουν σταδιακά οι πελάτε στα καταστήματα Wind, Wind Support Services, Total Repair. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αφήσετε το smartphone σας σε ένα κατάστημα Wind και την επόμενη εργάσιμη μέρα θα βρίσκετε στα καταστήματα επιδιορθωμένο. Επίσης παίρνετε δώρο ένα χρόνο εγγύηση για την επιδιορθωμένη συσκευή σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σμαράγδα Μπασάκου αμέσως τώρα. Κομψό διαφημιστικό. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο με ρεπορτάζ. ΠΑΟΚ, Άρη, θα πάμε και Ηρακλή. Όλα αυτά μέχρι τις 9. Ξενύχτη τέλος, φίλες και φίλοι, τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτενό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. Ήρθε λοιπόν το Volton One τώρα και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη την ημέρα. Πόσο χαμηλή? Χαμηλότερη και από αυτή του νυχτενού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε τη νύχτα λοιπόν όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μπορείτε να μάθετε πολλά περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Και εκεί να δείτε ότι δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για την αλλαγή προμηθευτή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στην Ευγενούλα μας και το Μαρινάκι μας. Βέβαια.
αλλά. Θα δουλέψουν σήμερα. Τι δουλεύουν σήμερα. Δουλεύουν στον Ολυμπιακό Σταθμό. Α, πήγανε εκεί στον Καραμελίζα. Θα πάρουν ένα κάμα το, βέβαια. Να πάνε εκεί τα παιδάκια, να τα φροντίσουν, τα κάνουν. Πάντα παιδάκια. Εντάξει, ο Καραμελίτσα, εγώ τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Έτσι, και μόνο που είχε τον Αχιλλέα 1,5-2 χρόνια εκεί πέρα, φτάνει. Δηλαδή, το συζητάμε. Είναι μεγαλείο για μένα. Έτσι. Πολύ καλό παιδί. Εξαίσωση. Τερλίκα! Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ο φίλος ο Αγκούστο, γιατί έχω ρεπορτάζ και θα πάμε τώρα. Ο Χαφ. Είναι οικογενειάρχης. Τι οικογενειάρχης? Έχει οικογένεια και παιδί. Πόσο χρόνο είναι? 22. Φελός είναι. Τι φελός, έκανατε. Κάτσε ρε φίλα με τρελάνεις τώρα, δηλαδή κατευθείαν με επεισόδιο. Μία του ξεφωνείς για θα πάει Μαρκής, σου λέω τι οικογένεια σε 22 μου τον κάνεις φελό. Μέση λύση δεν υπάρχει ρε. Παντρεύτηκε μικρός, εκεί στη Βραζιλία παντρεύω. Τι να κάνω, 17, 18, 19 παντρεύω. Και στο Δεδροπόταμο, η Αιγύπτη 14 χρόνια παιδιά έχουν. Είναι μίξη Δεδροπόταμο με τέτοιο, αλλά το τόπι το έχει σου λέω. Και μου στέλνουν. Πόσο χρόνο είναι αυτός τώρα? 22. Και έχει παντρεά μέρες παιδιά. Ναι, γιατί πρώτη φορά. Την έβαψε η γυναίκα του. Γιατί? Μόλις πάει στο Μαρκής. Δεν θα πάει. Αν θα πάει, πότε θα πάει. Θα κάθεται στο σπίτι, 11 η ώρα σπίτι. Κανονικά αύριο προπονησούλα. Έχουμε δουλίτσα, καριέρα. Συγγνώμη, ρε κουδιά. Ναι. 22 χρονών, πόσα παιδιά έχει? Έχει παιδί, οικογένεια. Και άμα αρχίσει το μωρό το βράδυ, αού, αού, και τον ξυπνάει, πώς θα παίξει μπάλα, ρε. Ναι. Έχει λέει και γυναίκα και παιδί, ο φίλος μας ο Αγκούστο. Και άμα το παιδί κάνει αού, αού. Τι να κάνουμε τώρα, στο άλλο δωμάτιο με τη μαμά. Εμείς πώς κάναμε δηλαδή. Αυτός είναι και φυλακισμένος, ρε. Τι φυλακισμένος? 20 χρονών παιδί έχει. Επιλογές, γιατί ο Βαρέλα και αυτός 20 χρονών παιδί δεν είχε. Ο γαμπρός μου 20 χρονών παιδί δεν είχε. Και πώς παντρεύονται ενώ μικροί. Η αδερφή μου δεν είναι πιτσιρίκα, 45 χρονών και 28 χρονών παιδί έχει. Πιτσιρίκα είναι. Για μαμά που έχει 28 χρονών και είναι 46, είναι πιτσιρίκα. Τι είναι, μεγάλη είναι. 28 χρονών παιδί έχει, 28. Τελείωσαν νωρίς, κάνουν τη ζωή τους μετά. Γιατί δεν σου από την άλλη. Μετά κάνουν τα πηδήματα. Τι πράγμα είσαι, λοιπόν. Εντάξει, αυτό ναι, σωστό. Ναι. Ή τα κάνεις μετά τα πηδήματα ή τα κάνεις νωρίς. Πάντως σίγουρα τα κάνεις διαφορά. Νάτος. Ναι. Ο Αγκούστο με το κοριτσάκι του. Νάτος εδώ. Νάτος εδώ. 1,75 σαγιονάρα. Σαγιονάρα, ωραίο σύμπο. Βρωμάει δεδροπότα μου. Τα του αζάκια. Όλοι δεν κάνει, βλέπω. Εντάξει, δεν το παίρνω για γκολ. Τα γκολ θα βάζει άλλο. Φαγώθηκε. Λοιπόν, τον τι λέγει κάνεις, τρεξίματα, καλέ πάσει. Πιέζει πάσεις, τον άλλο. Πιέζει. Στα πλάγια του. Ναι, τον πιέζει. Μάλιστα. Θα σ' αρέσει αυτό να ξέρει. Θα λες ότι είναι σκυλί του πολέμου. Πώς λέμε, Dogs of Berlin. Θέλω σκυλί του πολέμου. Θε σκυλί του πολέμου. Πολύ ωραία. Ωραία. Σήμερα δεν είναι, κεφαλιά δεν πηδάει. 1,75. Κανονικό για χαφ. Θέλουμε έναν τέτοιο. Φτάνουμε σε ένα σατό σκαφ. Ο άλλο πιέζαν ο Πέλκα 2. Με 1,75 κι αυτό. Ωραία. Τον έχασε. Και ο άλλο ο τρίτο σκαφ. Είναι εδώ, αλλιώ ακόμα. 1,65 που τον έλεγε. Ο τρίτο σκαφ ποιο θα είναι. Ο τρίτο σκαφ ποιο θα είναι. Ποιο θα είναι. Από αυτού εδώ πέρα όλου. Στην αρχή μπορεί να είναι ο Βέρμπλουμ. Μετά μπορεί να είναι ο Μαουρίσιο. Μετά μπορεί να είναι Μίξ Γκριλ Μίσιτ. Αυτό σκαφ. Θα έχουμε τέρμι με τον Ολυμπιακό. Θα έχουμε τέρμι με τον Ολυμπιακό. Και δεν μπαίνουμε στι ομίλου. Δεν παίρνουμε εμείς. Γράψτε τα αυτά. Γράψα ρε φίλε αυτά λίγο. Σε παρακαλώ. Κάνε κάτι επιτέλους. Δηλαδή έχετε γίνει κόμμα εσείς. Άσε τον άνθρωπο είσαι. Άσε τον ίσου, ναι. Λοιπόν, Μιχάη χθες υπέγραψε. Τι είναι αυτός? 7 χρόνια, 7 εκατομμύρια ερήτρα. Ναι. Στόπερ είναι. Πόσα δώσατε στον Πανετολικό για τον Πάρη? Περίπου 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο. Περίπου 1 εκατομμύριο, ναι. Εντάξει, καλά είναι. Τι καλά, τώρα τι, το ξέρω τι θες να πεις για το καλά. Δεν λέω τίποτα. Δηλαδή απαγορεύει να κάνουμε τα γράμματα. Πρόσεξε, ο Πανουριάς, εκεί που είναι ο Πανουριάς, είναι ποιος είναι εκεί τώρα. Όχι, ο Πανουριάς είναι τη Λαμία. Στη Λαμία, Λαμία είναι αλλού. Αλλού, λοιπόν, δεν έχει πάρει δανεικό κανένα τελευταία χρόνια. Ναι. Κανένα. Εμένα ο Πασαράν με έβαλε πέρσι. Ναι. Οι άλλοι πήγαν μετά την Άλγονς και έβαλαν 5. Δώσατε 1 εκατομμύριο να πάρετε τον αυτόνα, τον Μιχάη. Διεθνής Αλβανός. Μπράβο. 21 χρόνια. Δώσατε για έναν Αλβανό. Γιατί άμα είναι καλό παίξι, να κάνουμε δηλαδή. Έχει δει κανέναν Αλβανό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο? Πεχταράδε. Πού? Το Χισάι. Ο Χισάι. Ο 300, ναι, που είναι με. Ο 300. Ναι. Γκολκίπερ. Ναι. Ο γιο του 300. Ακριβώ. Η Λάτσι, ο Χισάι, ο άλλο. Ναι, άλλο Αλβανό μεγάλο. Έχει να τώρα μπορεί να βγει και ο Μιχάη. Μετά το Χισάι, το Χισάι. Παγκοσμίω δηλαδή οι Αλβανοί. Μια χαρά. Ενώ εμείς σφίζουμε από μπαλαδόφα. Καλά, καλά, θα το πάρετε το διπλό. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, λοιπόν, φαγώθηκες. Εκεί ήθελες να καταλήξεις. Πάμε. Γιατί αλλιώς δεν θα το έπαιρνα, έπρεπε να πάρω το Μιχάη δηλαδή. Και ο Βιερίνε θα είναι έτοιμος μέχρι το Αγρίνιο. 100% θα είναι ο Αντρέ. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε σε άλλα θέματα. Είπαμε, έχουμε οργή για το Ζουράρι, είπαμε για το Μιχάη. Από πού έχετε οργή για το Ζουράρι, ρε? Γιατί η δήλωσή του είναι άστοχη και είναι καθαρά ψυχοθυρική. Μορφωμένο, καλλιεργημένο, διαβασμένο. Δεν είναι, μορφωμένο, δεν λέει βλακίε. Μάλιστα. Δεν λέει βλακίε, μορφωμένοι. Δηλαδή, μόνο βλακίε μπορεί να πούνε. Δηλαδή ο πολύ μορφωμένο. Βάζουν μπροστά τη βιτρίνα τη μόρφωση και το διάβασμα δηλαδή. Επτή. Καλά κάνετε παιδάκι μου και δεν διαβάζει πολύ. Να διαβάζει τα που πρέπει και αυτά που ξέρει. Μην γιατί... το Ζουράρι. Καλύτερο σχολείο από τη ζωή δεν υπάρχει. Ναι, άρα είναι φελό ο Ζουράρι.
τις δηλώσεις αυτές εννοείται. Ναι. Τι δηλώσεις είναι αυτές. Δηλαδή, ναι, αλλά ο όμως... ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη χρονιά ποιος έδωσε το πρωτάθλημα. Μισό λεπτό. Ναι. Εγώ θα τις κρατήσω τις δηλώσεις του Ζουράρη. Ναι. Γιατί είπε όποιος παοξής νεοδημοκράτης ψηφίσει Νέα Δημοκρατία είναι να πούμε χαζός. Χαζός. Ναι. Είναι έξυπνη η τοποθέτησή του. Ναι, θέλω να μαζέψω. Αν αύριο μεθαύριο φάτε καμιά διαιτησία και αρχίσετε και λέτε για το θα φάνε και διαιτησία. Για τη Νέα Δημοκρατία, εγώ βγάλω τις δηλώσεις του Ζουράρη. Και θα πούμε ότι ξεφέλεψε ο Ζουράρης. Του χρόνου τέτοια περίοδο αν εξηκώσω πάω το πρωτάθλημα εδώ θα μου λέτε εσείς με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αν δεν το σηκώσει λέω με τη Νέα Δημοκρατία. Αν. Τι προφήτη ο Ζουράρης. Αν. Σίβκοβιτ σήμερα. Του χρόνου τέτοιο καιρό. Σίβκοβιτ. Ναι, του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχετε γήπεδο. Όχι, πώς θα πει. Κάνει... Τι είναι, μαγικό ραβδάκι το φτιάχνουμε. Το κάνει ο Καρυπίδης πιο μπροστά. Το φτιάχνουμε με μαγικό ραβδάκι. Με τον Κινέζο και την Ειρήνη Βελμαχίτη, την αδερφή του. Εντάξει, αυτό είναι σενάριο εργασίας. Σενάριο, ναι. Ναι, λοιπόν. Και θα έρθει ο Σίβκοβιτ. Ναι, σήμερα παρουσιάζει τον Σίβκοβιτ. Τι με την Άμστερνταμ. Ήταν χθες η Τούμπα. Δεν ξέρω αν θα είναι με μπύρεση ή όχι, αλλά σήμερα θα παρουσιάσει. Ο Γιώργος δεν τον ήθελε. Δεν τον ήθελε. Δεν τον γουστάρει ο Γιώργος. Τον ήθελε ο Λουτσέσκο όμως. Μάλιστα. Δείγμα ότι υπάρχει λογική εξέλιξη πραγμάτων. Γιατί δεν τον ήθελε ο Γιώργος. Γιατί έμαθε ότι είχε κακή εξωγηπαιδική ζωή. Και άλλο πράγμα. Τι και άλλο. Και εξωγηπαιδική ζωή καλή δεν είχε. Έτρωγε και τα γκολ το ένα μετά το άλλο. Σε ένα μάτς τα έφαγε. Πώς? Σε ένα μάτς δεν τα έφαγε. Και ποιος του λέει τον Γιώργο ότι θα τα φάει και σε άλλο μάτς. Τώρα είναι στον ΠΑΟΚ, φίλε, τι να κάνει. Σε μεγάλη ομάδα. Δεν μπορεί να κάνει χαζομάρες. Στην Ευρώπη μήπως θα κάνει τίποτα. Ένα-τρία μήπως. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι τα διαρκές έχουν φτάσει στα 3.200-3.176. Τα εισιτήρια διαρκείας. Πιο πολλά από του Άρη είναι. Δεν ξέρω ακριβώς. Ο Άρης την πρώτη εβδομάδα. Ο Άρης την πρώτη εβδομάδα ανακοίνωσε 2.500 και μετά δεν ακούσαμε κάτι. Λείπει ο Τσαλτίδης από το Μετρόπολης γι' αυτό. Πάρτε μεταγραφή. Να τον πάρουμε μεταγραφή. Τον θες τον Χρήστο. Μαζί με τους άλλους ρεπόρτερ του Άρη. Τους τον θες, τον θες. Γιατί έχουν αποκλειστεί οι δικοί μας οι ρεπόρτερ. Οι καλύτεροι ρεπόρτερ του Άρη. Μα έχουμε τους πιο μάχημους εδώ. Είναι οι δικοί μας, ξέρεις γιατί. Χατζάκης, Στράτζαλης. Αυτοί οι δυο. Βλαχόπουλος. Αυτοί οι δυο. Άστο Βλαχόπουλο. Βλαχόπουλο είναι καλό αναθρεμένο. Naturalizé. Όλα Βλαχόπουλο. Μπαίνει μία μπάσκετ, μία μπάλα, είναι, ό,τι θέλει. Είναι αφάκα αντένα που πανοραμίτης. Είναι πανοραμίτης και. Ναι. Πώς το λένε. Ναι, αλλά είναι καλός ρεπόρτερ. Ναι, δεν άλλο λέω εγώ. Οι άλλοι είναι, ξέρω εγώ, του πεζοδρομίου να πούμε τα παιδιά μας. Χθες είχαμε και τον Χάτζη, τον Γιώργη Χάτζη να κάνει κάποιες δηλώσεις. Τι κάποιες δηλώσεις. Του έσχισε τα πετρέλαια του Λουτσέσκου. Του Λουτσέσκου καλά έκανε, εγώ λέω και το έσχισε. Γιατί το προχώρησε και έκανε unfair. Του Λουτσέσκου καλά έκανε και έκανε κριτική. Ο Λουτσέσκου ξέρει τι είπε. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Είπε, λέει, από αυτήν την ομάδα Ρουμανία που πάει με καλά, εγώ λέει 5-6 βλέπω να έχουν μόνο εξέλιξη. Είπε τα ονόματα. Όχι. Είπε 5-6, αυτό είπε. 5-6. Λοιπόν, ναι. Οι 5-6 κύριε Λουτσέσκου θα μας πεις ποιοι είναι. Ναι. Τους τροπονώστε μετά από 5 χρόνια να ζούμε, να δούμε αυτούς τους 5-6 και να πούμε είχες μάτι και το είπες το 5-6. Για μένα είναι λογικό αυτό. Το αόριστο 5-6. Ναι. Καλό είναι δεν γίνεται από μια ενδεκάδα που πάει καλά να είναι όλες πριματώνες και να είναι όλες παιχταράδες. Ο Χάτζη που αυτό είναι καλό παιδί, ναι. Ο Χάτζη δεν ξέρω, με τον Βαρδίνο Γιάννη κάτω δεν ήταν να το φέρει, ξέρω εγώ, καλό παιδί. Δεν ξέρω τι παίχτηκε. Έλα, τότε δεν ήταν ο Χάτζη να έρθει. Βρωμορουμάνο τώρα είναι με τον Άντα, το κάνω αυτό. Ναι, αλλά εγώ δεν κατάλαβα, ναι, όχι, okay, δεν κατάλαβα γιατί ασχολήθηκε με, λέει να πάει να ασχοληθεί λέει, με τον πρόεδρό του λέει, που βγαίνει με τα πιστόλια και να μα αφήσει εμά ίσω. Θα του κάνει μήνυση ο πρόεδρο. Φυσικά, γιατί τον μπλέκει. Ναι. Μίλησε καθόλου και για τον. Συγγνώμη, θα πάει στο δικαστήριο ο Σαββίδης. Ναι. Θα πάει και ο Χάτζη. Ναι. Και θα πει ο Σαββίδης με κατηγόρησε. Ναι. Και θα πει ο δικαστής τι σε είπε. Τι σε είπε. Τι τον είπε, ότι. Ναι. Ότι έκανε. Τι την είπε, λέει, ασχοληθεί με τον πρόεδρό του που πάει με τα πιστόλια μέσα που κάνει. Θα πάει ο Χάτζη να πει με τον δικηγόρο του, ορίστε κύριε το πιστόλι. Να. Έφαγε και τιμωρία και αυτός ο κατηγορούμενος. Αυτός. Δεν είπε τίποτα. Μάλιστα. Έβγαλε και την απόφαση κιόλα. Αλλά τι γρήγορο είσαι εσύ, τι πιστόλι. Τώρα δεν μα έλεγε ο. Πώς το λένε, ο Βαραγιάννης, ο φίλος μας. Για κάτι που αποδείχθηκε με τον Πατατούδη αργότερα. Ο Δούκας έγραφε, λέει, στο Playboy. Εγώ και εγώ Playboy. Α, νόμιζα Playboy, ναι. Ότι ο Πατατούδης είναι ο πατεώνας. Και του κάνει μήνυση ο Πατατούδης. Μετά από 7 χρόνια πάει στο δικαστήριο ο Δούκας και λέει 24 κατηγορίες έχει καεί. Μετά από 7 χρόνια αποδείχθηκε, ναι. Δηλαδή θα πάει ο Σαββίδης τον Χάτζη στο δικαστήριο και θα πει με κατηγόρηση. Τι σε είπε κύριε Σαββίδη, με είπε ότι μπήκα με το πιστόλι μέσα και είμαι πιστολάς. Ναι. Εκεί θα φάει φυλακή ο Χάτζη για αυτό το δεν πράγμα. Δεν ξέρω, φίλε. Δεν εδώ σκοτώνεις άνθρωπο και δεν πας φυλακή. Καλά, ναι. Άμα έχεις λεφτά, ό,τι θες κάνεις. Όχι, με και λεφτά να μην. Και χωρίς λεφτά. Ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω ρε, τώρα εδώ πέρα. Είπαμε για Μιχάη Μελιόπουλο, είπαμε αυτόν τον βάλαν 5 εκατομμύρια ρήτρα, ένα χαφ. Δεν το ξέρω. Μελιόπουλο. Δεν το πιστεύεις εσύ αυτό, ναι. Το Μελιόπουλο. Ναι, καλά, εσύ τα πιτσιρίκια γενικώς τα πιστεύεις. Όχι, δημοσίων σχέσεων. Τι δημοσίων σχέσεων. Δημοσίων σχέσεων. Έπρεπε να πάρω παίκτη για να κάνω δημοσίες σχέσεις. Ρε, εσύ τα ξέρεις τα έργα τώρα με το Μελιόπουλο, τώρα στην Ξάνθη δεν έπαιζε βασικό στα αρχεία κάτω στον ΠΑΟΚ το... Εγώ τον είδα πάντως στο Μελιόπουλο με εμάς, του Ξάνθη ΠΑΟΚ και τρόμαξα. Καλά, καλά, με εσάς. Ναι. Και εγώ αν έπαιζα. Α, πάλι έτσι. Για όλα έχεις μια απάντηση. Θα τρόμαζες και με εμένα. Ναι, για όλα έχεις μια απάντηση. Μελιόπουλο, ναι. Ξάνθη να παίζει μάτς, για να βγει η Ευρώπη να σωθεί. Τον έχεις δει να παίζει με στην Ξάνθη.
Τον έχω δει. Πού, σε ποιο μάτς? Σε μάτς με λιβαδιακούς, με μια χαρά έπαιζε. Τι έκανε? Χαφάρα. Χαφάρα, τι κάνει? Ό,τι κάνουν και άλλοι χαφάρα. Τι κάνει? Τρέχει, μαρκάρι, πιέζει, πρεσάρι, πασάρι, ναι. Σουτάρι, ναι. Έχει πνευμόνι. Πνευμόνι έχει. Δεν το βλέπω να έχει πολύ πνευμόνι. Και αυτό μισοπνεύμονα. Σαν τον Πίσεσβαρ. Άμα είναι σαν τον Πίσεσβαρ, τον θέλω. Κοίταξε. Να ξέρεις. Χαφ μισοπνεύμονα, χωρίς μεγάλο ταλέντο. Χωρίς μεγάλη ταχύτητα. Ναι. Κάτσε να το δούμε, βρε άνθρωπε. Το βάφτισε πριν. Τον άλλον το βάφτισε από τη Βραζιλία. Έχω ξαναδεί. Τον είπε ότι θα βγει ο Μάρκο. Δεν είναι δημοσίων σχέσεων. Όχι, δεν έχει θέμα δημοσίων σχέσεων. Είναι να λες τα πράγματα όπως έχουν. Είμαι. Τι δεν είσαι. Έβγαλε τον άλλον, θα πάει στο Μαρκή, ενώ είναι οικογενειάρχη. Τι δεν είσαι δημοσίων σχέσεων. Από αυτού να φοβάσαι. Από αυτού να φοβάσαι τώρα. Το γυρίζουμε ανάποδα. Από τον πεινασμένο να φοβάσαι. Από τον πεινασμένο. Άμα είναι κανένα 22 χρονών παντρεμένο με παιδί, αυτό κινδυνεύει να πάει στο Μαρκή. Ο 22 που δεν είναι παντρεμένο με παιδί, τι θα κάνει. Τι να κάνει, θα πιει δύο ποτά. Πάλι θα πάει. Θα πάει, θα πιει δύο ποτά και θα φύγει. Ρε. Τι να κάνει, ρε. Θα του κουνήσει και το ποδαράκι απέναντι και θα κάτσει εκεί 22χρονος. Ο 22χρονος. Ξέρω, θα γυρίσει το πρωί την άλλη μέρα. Ο 22χρονος, το πω εγώ, ρε. Και θα πάει και στην προπόνηση του. Ο 22χρονος, ο ελεύθερος. Ναι. Θα πάει να ρίξει δύο φιστίκια τη σερβιτόρα. Στο λέω. Φιστίκια. Εγίνεις. Ναι. Ναι. Και μετά την άλλη μέρα θα ψάξει άλλη σερβιτόρα. Ναι. Ο 22χρονος που έχει παιδί. Ναι, τι θα ερωτευτεί τη σερβιτόρα. Τι λες, και θα τρέχει η γυναίκα με τι το μωρό και το μην ερωτευτεί, ίσα με έχει οικογένεια, δεν ερωτεύεσαι. Αυτό εσύ. Τι είναι αυτό, ρε. Αν φάει την κρίνια από τα 20 χρόνια τώρα αυτό. Βρε μάθε μπαλίτσα λίγο τώρα από εκεί πέρα. 22χρονος. Με παιδί και οικογένεια κάτσε να ερωτευτεί τη σερβιτόρα. Αυτό κινδυνεύει. Κινδυνεύει. Ο άλλο δεν κινδυνεύει. Ρώτα τον Μπέλκα να μάθει εκεί μερικά πράγματα. Μπέλκα έχει σταθερή σχέση εδώ και χρόνια. Καλά, ας τον Μπέλκα. Σταθερότατη σχέση. Γι' αυτό και δεν βγαίνει σαν Μαρκή και σαν ξεσκίζει πώ θα λένε αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν. Άμα και ο Μπέλκα έχει από τα 24-25 ναι. Μόνιμη σχέση, ξέρω εγώ, και αυτό κοροϊδάρα πιάστηκε. Ναι. Λοιπόν, ο Κοστούλα ήταν στο Αγρίνο. Λοιπόν. Άσε με, πάμε παρακάτω. Η μοναδική λέξη, η μοναδική εφημερίδα θα τη ζούμε μετά τις εφημερίδες, παιδιά. Άσερε τη ζωή. Ναι. Καλημέρα, λέει, ήρθε το Beast. Ο Beast ποιος είναι? Ο Λαφέρ. Ο Σκουντουφλά, ο μόνος μου. Ο Σεμέδο. Ο Σεμέδο, ναι. Ήρθε ο Σεμέδο, λέει, 4,5 χαρτιά λέει, έδωσε ο Βαγκελάρας μας. Να, αυτοί εδώ έχουν φάει τόσο σανό. Και όσοι, και όσοι 4,5 χαρτιά λέει. Και όσοι σε είναι, Λαφέρ. Θα έχουν δυο Λαφέρ μαζί. Ξέρεις τι γλέντια έχουν να πέσουν του χρόνου. Γλέντια. Ναι. Αυτοί τώρα δεν έχουν και τους επόπτες. Δεν τους έχουν, ναι. Οι επόπτες offside. Τα Κώστα Μποτία να πετάει, ας πούμε, ο χάφο δικός μας την μπάλα ανάμεσα από τα στόπερ και να σηκώνει το κοντάρι. Αν μείνουμε σε μέδωση, θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Μόνο ψηλά θα είναι καλή. Ψηλά, εντάξει, παίξει χαμηλά. Υπάρχει προπονητής και τους παίξει χαμηλά την αντεπίθεση και ή κανένα γρήγορο εξτρεμάκι και του πει χώσου ανάμεσα από το στόπερ και τον μπακ. Ο Λάμπρου. Ο και πάρε την μπάσα από αυτόν τον Γουστάδο. Ναι. Εκεί θα το δω τον Γουστάδο. Τον Γουστάδο, τον Αγούστο Ντάγκλας. Θα μου κάνει την μπάσα να βρω ανοιχτή την άμυνα του Αλούνου ή θα μου τη γυρίζει γύρω-γύρω και θα δώσει μια πάσα στα 10 μέτρα και θα γράφει ο Γαλάνης ευστοχή πάσα. Να το δούμε. Έλα, γεράσαμε στα γήπεδα τώρα. Ναι, να το δούμε, Κωνσταντίνε. Άντε του Γαλάνιδες τώρα. Πάντως οι προοπτικές του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή είναι μεγάλες. Για να τον παρακολουθεί και η Γιουβέντους τα τελευταία χρόνια κάτι έχει, ρε παιδί. Δεν είναι κανένα, αλλά να το δούμε, έχει δίκιο. Θέλω ναι. Τζιτζιλώνει ναι. Και όχι αργών. Σωστός. Τζιτζιλώνει χαφ. Αυτός είναι γρήγορος. Να δέσει ο ΠΑΟΚ την άμυνα με την επίθεση. Θέλω χαφ τζιτζιλόνια. Δεν θέλω αργό. Ας είναι κοντός. Στον Μπόι κάτι θα κάνω εκεί, θα βάλω καλά. Εντάξει, 75 είναι κανονικός για αμυντικό. Δεν είναι για να πηδάει στην πρώτη παλιά. Και θα πηδάει ο άλλος. Ποιο θα είναι ο άλλος? Ο Πέλκας. Όχι ο Πέλκας. Ποιο θα πηδάει? Ο Βέρμπλουμ, ο Μαουρίσιο, ποιο θα είναι δίπλα. Ο Βέρμπλουμ. Ναι. Ο Βέρμπλουμ τώρα μπορεί να πηδήξει τη γυναίκα του. Τώρα που είμαι σε γιατήρε. Άσε τι να πηδήξει ο Βέρμπλουμ. Δεν το πιστεύει καθόλου, έτσι τελείωσε ο Βέρμπλουμ για σένα. Το Βέρμπλουμ. Ναι. Το πιστεύω. Ναι. Αλλά έχει χαλάσει σαν το αμάξι πάλιο. Πάλιο. Δεν μπορεί για 2-3 μηνάκια να παίζει μπαλίτσα να τον ξαναφτιάχνουμε ξανά. Εγώ τον παίχτη τον βλέπω τον τελευταίο χρόνο. Δεν πάει να έχει κάνει παπάδε στη Ρεάλ Μαδρίτη. Εδώ με βρίσκει 100% σύμφωνο. Ένα 32χρονο 100% σύμφωνο. Που ψάχνει να βρει ο Πάο και ένα 32χρονο. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Φορ. Που έχει παίξει σε Τουρκίες, έχει παίξει ομαδάρες. Ο Γκεσερού, λες. Ο Γκεσερού. Ρουμάνος. 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 Ο Γκεσερού. Σιλουντογκόρες. Ο Γκεσερού. Είναι να πούμε σαν το αεροπλάνο. Το οποίο έχει κάνει μίλια. Και είναι για να το αράξει, να το βγάλει στις τουρμπίνες και τα λοιπά. Σαν να βάζει γκολ συνέχεια αυτό. Ναι, ρε παιδί μου. Και με τη Ρουμανία έβαλε τώρα πρόσφατα. Ρε πουλάκι μου, σα κατλίλα μυρίζει. Σακατλίλα. Αυτό λέω εγώ. Ναι, αλλά δεν ξέρει κάποιου παίχτε πόσο μπορούν να αντέξουν το σασί του. Κάποιοι αντέχουν παραπάνω. Δηλαδή ο Κριστιανό, άμα είναι γυμνασμένο, θα πάει μέχρι τα 40. Αντέχει. Είναι 36. Ο Κεσερού, παίζει ένα πρωτάθλημα χαλαρό τη Βουλγαρία, του κάνει πλάκα, δεν κουράζει, δεν ζορίζεται. Θα πει ο Κεσερού τώρα. Τα ξάστο και σε ρού τώρα. Λοιπόν. Άλλο έχει για πάω τίποτα. Όχι, φτάνει, τα είπαμε όλα. Θα υπογράψει ο Ζήφκοβιτς, μαύρες πλερέτσες ο Γιώργος. Είπαμε, Ζήφκοβιτς υπογράφει, Ντάγκλας Κώστα, Ντάγκλας Αγούστο έρχεται και ο Γιώργης χθες το βράδυ μία παρά ανακοίνωσε ότι έρχονται τρελά γούστα. Μείνετε εγώ εδώ. Είμαι υπέρ του Μελίσσα να πούμε. Το λέω τώρα. Τον τερματοφύλακα, ναι. Γιατί τον βλέπω ότι γυμνάζεται έξτρα.
γυμνάζεται έξτρα και κάνει και προπόνηση και box. Καλά, όλοι γυμνάζονται έξτρα. Όπως ο Πασχαλάκης κάνει πυγμαχία εκεί στο γυμναστήριο που κάνει. Πασχαλάκης ήταν Σιμίκον και έκανε προπόνηση. Πήγε και ο Πέλκας προπόνηση μαζί του. Μαζί του είμαστε. Ναι, συνέχεια. Το Τεμπέλη, τον αργό. Το Βέρμπλου όμως κάνει προπόνηση. Γιατί τον αδικείς. Έλα, ρε, ο Βέρμπλου στο γυμναστήριο κάνει τα βάρητα τώρα. Μαζί με Βιερίνια ήταν. Σαν τις γκόμενες με τα. Γιατί ρε, δεν πάνε με την πετσέτα να πούμε στο γυμναστήριο με το κινητό το ροζ. Κάνει μια άσκηση, μιλάει 4 λεπτά. Περπατάει, πίνει νερό. Να τι είναι αυτά, ρε. Πάντως ο Βέρμπλουμ είναι για μένα ο πιο κομβικός παίχτης στη μεταγραφική περίοδο. Να σου εξηγήσω. Για μένα είναι ο Μαωρίσιο. Περίμενε, ο Μαωρίσιο γυρίζει Σεπτέμβριο. Ποιο καφάρα είναι. Φρενοείται, ο Μαωρίσιο παιχτάρα. Τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει. Τεμπελός ο Μαωρίσιο όμως γυρίζει το Σεπτέμβριο. Και τι με νοιάζει εμένα, τι πειράζει. Άρα δεν τον έχει το καλοκαίρι, αυτό σου λέει. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι, ο κομβικός ο παίχτης, και εγώ αυτό πιστεύω. Αλλά αυτό δεν τον έχω. Αλλά δεν διαφωνούμε. Όχι. Απλά θέλω να σου πω ότι ο Βέρμπλουμ τώρα, δεδομένη στιγμή, είναι ο πιο κομβικός παίχτης. Γιατί αυτός που δεν γυρίζει τώρα. Ο Βέρμπλουμ. Είναι καλά. Έχει λύσει προβλήματα ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι καλά. Τρεχάτε ποδαράκια. Πάρ' τον σερβιτόρο. Πάλι. Εκεί στο Μακεδονία Παλάς. Εκεί στο. Θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ με κανένα γκολ του Βέρμπλουμ. Πρέπει να τρελαθούμε. Πάλι κανένα γκολ ο Βέρμπλουμ. Θα γίνει καλά ο Βέρμπλουμ. Αφού τελείωσε. Από θεραπεία τώρα θα πιστρέψει. Ο μόνος που μπορεί να γίνει καλά και να είναι όπως είναι πριν. Βιερίνια. Είναι μόνο Βιερίνια. Άντρα, πέστα ρε ψυχούλα μου. Μόνο αυτός. Μόνο άντρε, ο κάπτεν. Μόνο θα γυρίσει και νωρίτερα. Αλλά. Αλλά τι μα διώχνουν άλλου. Τα είπαμε πάλι. Δεν προλαβαίνουμε ρε Κωνσταντίνε. Μέχρι να πούμε βάζουμε πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, ούτε έκτη βάζουμε. Ευτυχώς που δεν έχεις εσύ στο Κόρδοβα. Τι ψάχνω αυτή την έκτη. Την έκτη, θα συζωγραφίσω εγώ. Ναι. Θα βάλω έξι από κάτω και μια χαρά σου. Τι θες εσύ ρε. Τι. Έχει ώρα. Και εγώ έχω όμως κάτι πολύ σημαντικό να σου πω και εσένα και τα φιλαράκια μας. Γιατί μιλάμε πάντοτε για μεταγραφές τέτοια περίοδο. Μεταγραφές έχουμε και στο Ρίτζες Καζίνο. Πριν λίγες μέρες έγινε μεταγραφή κανονική. Την Ιταλική κουζίνα και την φέρανε να παίξει μπαλίτσα στην κουζίνα του εστιατορίου Λατεράς. Να σας το κάνω λίγο πιο λιανά. Όλο τον Ιούνιο, όποιοι πάτε στο Λατεράς, θα βρείτε στο μπουφέ ιταλικές γεύσεις να γλύφετε και τα δαχτυλάκια σας. Τορτελίνι, λιγκουίνι, ριγκατόνι. Όλο τον Ιούνιο, παιδιά, εκεί με την υπογραφή του Απόστολου Αλτάνη. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Rap and Cool Futuring Καζαμπάκας. Επιστρέφουμε μετά το break. Ανακάλυψε την Wind Vision, φίλε, εκεί απ' έξω που μας ακούς. Το νέο τρόπο να βλέπεις τηλεόραση, διότι μόνο με την Wind Vision μπορείς να βλέπεις όλοι και να βλέπουν όλοι στο σπίτι το αγαπημένο τους πρόγραμμα. Αφού με την εφαρμογή της Wind Vision για smartphone και tablet μπορείς να έχεις όλο το πρόγραμμα σε έως 4 φορητές συσκευές. Είναι πάρα πολύ απλός ο τρόπος να το ενεργοποιείς, αφού χρειάζεται μόνο τα username και τα password από το MyWind. Αυτός είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Εκεί φαντάζεσαι, Κωνσταντίνε, κάπου στα μέσα του Αυγούστου με τον Ζαϊράκο να κάνουμε μετάδοση. Ο Βέρμπλουμ, ο Βέρμπλουμ, ο Πότος Βέρμπλουμ ανοίγει το σκορ και στέλνει τον ΠΑΟΚ στο ομίλους του Champions League. Τι έχει να γίνει επόμενη μέρα. Εγώ νομίζω θα βγάλουμε το κανένα γιατρό του ΠΑΟΚ να μας πει πόσες μέρες θα μείνει έξω ο Βέρμπλουμ. Ο Πόντους, το καμάρι της Σουηδίας, ο Βίγκικ από την Ψάλα. Τι κοιτάς, τώρα τι βλέπεις. Μαλώνε σε τηλεοπτικό κανάλι. Έσαι για την Πέντε, ήταν για. Ωραία, αυτά είναι ωραία. Αυτά τέτοια θες. Η τηλεόραση στην Ελλάδα είναι πολύ καθοσπρεπική. Πολύ χαλάρη, Πολύ έτσι. Πολύ χαλάρη. Τα πρόστιμα, πολύ, τα πολύ, αυτά, πολύ. Όχι μίλησες, όχι έκανες. Ναι. Κάνα μουνίδι δεν πέφτει, κάνα ζαβό δεν βλέπουμε. Άμα είναι να πάμε για μουνίδι, φίλα, πάμε στα ρίγκλα. Δηλαδή πρέπει να το κάνεις τηλεόραση. Λάρε, τι είναι τηλεόραση, σοου είναι τηλεόραση. Σοου. Η Αμερικάνικη ροή δεν είναι δηλαδή. Ναι. Καλημέρα, λέει ο Σαββίνιο, εδώ σε Έλληνες καλημέρες. Άστονα μωρέ. Κάθε χειμώνα μας θέλει. Μας σημάται μόνο το χειμώνα, το καλοκαίρι μας ξεχνά, Σαββίνιο, ναι, μας ξεχνάει. Γιατί ρε Νίκο, τι είπε ο Ζουράρης, τι παράλογο είπε. Καλά, λέει ο Σαββίνιο. Περίμενε. Άλλο το λέει αυτό, Αντώνης. Ναι. Είπε ότι αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα παίζαμε τα ντέρμπι, ξέρω γιατί στην ουσία. Πώς κατόρθωσε ο Σαββίνιο και μάλλον με τον κόκκινο. Δεν ξέρω. Ναι. Πώς κατόρθωσε. Εντάξει, δεν ξέρω. Τώρα πού να ξέρω, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, ναι. Πάμε λίγο στα θέματα του Άρη. Ναι. Ένα μήνυμα μόνο από τον Τζόνι λέει: καλημέρα, μπρο. Πάρε και το Σαγκαρέ να μιλάει μέρα νύχτα. Ο τρελός για αυτόν θα τον ερωτευτεί. Το μαύρο πάνθυρα. Κορμάρα, διάκοπο, τρέξιμο, σκόρερ και οχτάρι και με πολλές ασίστ. Αυτό μπορεί να τον πάρει. Τον Γιουνού Σαγκαρέ, τον Πορτό. Αυτό είναι χαβ που μου μοιάζει Premier League. Premier League, θες μαύρους. Θα μου πει τώρα. Ναι. Πάνθυρες, δαμάνια τώρα. Ναι. Εντάξει, μπορεί να έχει ο Σαββίδης, ο Μαρινάκης. Δεν έρχονται όμως. Ναι, δεν έρχονται. Πρέπει να τα σκάσεις. Να τους πούμε ότι δεν έρχονται και οι παικταράδες εδώ. Ισχύει, ειδικά τέτοια περίοδο, Ιούνιο. Να πάω στην Ελλάδα και να χαλάσει, να πούμε το Ιούνιο όνομα. Έρχονται οι τελειωμένοι και οι τραυματίες. Ας με φέρει 32χρονο, 33χρονο τέτοιο. Ναι. Ας μην είναι πολύ τραυματίας, δηλαδή να είναι. Μισό-μισό, ναι. Μισό με λίγο να το φέρει, αλλά δεν μπορώ να βλέπω αδύνατο αυτό το ποδαράκι. Δεν θες να του κάνει.
μπουν σε κανένα καραϊσκάκι να δουν κανένα γορίλα εκεί να φωνάζει, ναι, να φοβηθούνε. Θέλω μάχημους. Ναι, ναι. Μ' αρέσουν οι μάχημοι. Είμαι εγώ. Δεν μαλώσαμε, λέει φίλοι μας. Άστερε τα παραμύθια. Παραμύθια αλλού, ε. Σαχλαμάρες και οι δύο. Α, ναι. Λοιπόν, να μιλήσουν και ο Πύρλο πάντως λέει πολλά γκολ δεν έβαζε, λέει Κωνσταντίνε, έκανε άλλα πράγματα. Ο Πύρλο, ο Πύρλο. Ο Πύρλο έπαιζε μπροστά από τα στόπερ. Ναι, εκεί ήταν η θέση. Εκεί έπαιζε. Κουβαλούσε την μπάλα, οργάνωνε ηρεμού στο παιχνίδι. Μπορούσε να μαρκάρει, μπορούσε να δώσει μπαλιά 30 μεγάλη που να μην χρειαστεί να περάσει. Έδινε πολλές key passes που λένε. Πολλές passes. Key passes, passes κλειδιά για να βγει η φάση του γκολ μετά. Η τακτική για να πας από την άμυνα στην επίθεση πρέπει να έχει ένα σχέδιο. Έτσι. Ένα πλάνο, βέβαια. Με αυτό το πλάνο το σχέδιο απλοποιόταν με τον Πύρλο. Ο Θόδος που ξέρει τον παίχτη, κουλ λέει δεν σας κάνω πλάκα. Τον παίχτη το γνωρίζω πολύ καλά. Τον ακούσω. Εάν θα έρθει στην Ελλάδα, θα είναι η καλύτερη μεταγραφή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αν εξαιρέσει ότι είναι λίγο καρτάκια, θα πέσουν τα τσιμέντα, να ξέρετε. Καρτάκια σκεφτό. Ναι. Χαρίσει. Είναι, ναι, μαρκάρι πολύ, ναι, ναι. Αλλά λέει να ξέρετε τώρα ο άνθρωπο το γνωρίζει. Έτσι. Άμα παίρνετε τέτοιου χαφ, ναι, πάρτε και ένα εξάρι εκεί χαμάλι να καλύπτει τι αδυναμίε αυτών των καλών χαφ μεσοεπιθετικά. Ναι. Δεν μπορεί να παίρνετε χαφ οχτάρια να είναι καλή έτσι αυτό. Τελικάτι και, ναι, να θέλετε και εξάρια. Ναι. Δηλαδή να γίνετε ήρωας ο Πασχαλάκης, να γίνετε ήρωας ο Κρέσπο, ναι, να γίνετε Βαρέλα, ο Ιερίνη, ο Βαρέλα και ο Μάτος. Ναι. Να γίνονται ήρωες. Ο Μιχάη λέει, πες ο διπλανός, ναι, σου, ότι, ναι, ήταν ο καλύτερος αμυντικός σε όλη την Ανατολική Ευρώπη στην ηλικία του, λέει. Τα μεγαλύτερα ταλέντα, λέει, γενικότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, άμα το δουλέψει ο ΠΑΟΚ έχει τρομερή μεταπολιτική αξία. Ο ΠΑΟΚ λέει δουλεύει στα πρότυπα της Πόρτο και της Αχτάρ και δεν έχει άδικο, είναι μια μικρογραφία ο ΠΑΟΚ της Αχτάρ. Ψωνίζει Βραζιλιάνους πιτσιρίκους, ψωνίζει μικρούς πλέον, ρίχνει το μέσο όρο ηλικίας για να πουλάει και όλα στα επόμενα χρόνια. Όπως έκανε με τον Ακμπόμ και τον Ζάμπα. Ακριβώς. Ωραία. Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Μια μεταπολιτική αξία καλύτερη μέσα από τον ΠΑΟΚ. Σου λέει, άμα μου βγει ένας από τους δύο, ο Μιχάη ο Μελιόπουλος. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο Μελιόπουλος δεν το πιστεύει. Εντάξει, εντάξει, εγώ το Μιχάη πιστεύω πιο πολύ. Ο Μιχάη το πιστεύω. Εντάξει, το δουλέψουν. Με Βαρέλα Κρέσπο θα πάρει και κάτι καλό από αυτού. Έτσι θα βλέπει μπαλίτσα. Λοιπόν, τελειώσαμε μετά του ΠΑΟΚ. Πάμε λίγο στον Άρη. Εκεί όπου είναι χαλαρή πλέον στον Άρη. Γιατί... Έχουν τελειώσει μεταγραφές. Γιατί πού είναι Ανσαριφάρ, πού είναι ο Γκαρσία. Δεν είναι Ανσαριφάρ, ξέχνα το. Δεν είναι. Και Ανσαριφάρ μέσα, ποιος θα φύγει από την ομάδα. Έτσι λένε, για να μην ξεχαστεί και Ανσαριφάρ. Όχι, δεν έρχεται. Μαρτίνες διετίας μέχρι το 2021 ανανέωσε. Δεν ψήνομαι. Δεν ψήνεσαι για το Μαρτίνες. Σαβούρα είναι. Ανανέωσε ο Ρόους, γι' αυτό. Σαβούρα είναι. Ο Μαρτίνες δεν σ' αρέσει. Ο Μαρτίνες είναι για να παίζει τον Νικολούδη 5-5. Γιατί είναι φίλο, ο Μαρτίνες το μαγεύει την μπάλα. Το μιλάει το τόπι. Έμπαινε στα 30 λεπτά τελευταία, ήταν πολύ καλό. Α ήταν εμπισοπνεύμα να ζει. Τον υπολογίζω. Ο τον Τόνσο υπολογίζω. Τον Τόνσο υπολογίζεις. Ναι, ο Άρης πάντως είναι χαλαρός με την έννοια ότι ανανέωσε με τον Ρόους. Έδωσε 100 χιλιάρικα. Αυτό είναι μεταγραφή. 200 χιλιάρικα Σιλωριάν και 100 χιλιάρικα παραπάνω στο Ρόους. Αυτό είναι μεταγραφή. Ναι. Και είναι ήρεμος πλέον. Θα ψάξω, λέει, ακόμα ένα στόπερ, θα το φέρω. Στο δεξί είναι μεταγραφή. Σούτγκρε. Η παρανομή του, παραμονή του Βέλεθ είναι μεταγραφή. Είναι μεταγραφή. Ο Ανέστης Βλάχος που είναι ο τρίτος στόπερ. Έχει κλειδώσει εκεί. Είναι καλός. Ναι. Για τρίτο στόπερ. Πολύ καλός. Η δεκάδα του Άρη έχει βγει, άσο, τελείωσε. Σούτγκρε, Κορχούτ. Δεν ψήνομαι με το Φλόρο το Μαρτίνεθ. Το Ρόουζ, με το Φλόρο δεν ψήνομαι το Μαρτίνεθ. Σιόπι Ντουάρτε. Δεν ξέρω, Μαρτίνε θα βάλει μετά, δεν ξέρω ποιο θα βάλει. Τόνσο, φτιάξτε τη στέρνα του Τόνσο, φτιάξτε τα πόδια του Τόνσο. Ναι. Ο Τόνσο είναι παιχτάρα. Τώρα πέρσι με απεγοήτευσε γιατί ήταν μόνιμα η φτέρνα του, η γάμπα του, τη στο διάλογο. Είναι και αυτός Μιραφιόρη. Ήταν Φιέτ Μιραφιόρη. Ναι, ναι, τι να κάνω. Δίλητρο. Ο Τσέρτς ψάχνει και ένα Winger. Ψάχνει ουσιαστικά ο Άρης τώρα ένα ακραίο. Μαντσίνη θα είναι αυτός. Ο Winger, ο Τσέρτσι θα είναι. Ο οποίος κάνει διακοπές. Αυτοί οι παιχταράδες δεν έρχονται Ιούνιο στις ομάδες. Ναι, ναι. Αυτοί θα βγουν μέσα Αυγούστου, να ξέρετε. Ναι. Τι θα βγουν. Είμαι ο Τσέρτσι. Θα πάθει θλάση το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω θα μπει το Νοέμβριο. Δεν, αυτοί κάνουν διακοπές. Είσαι ρε φίλε ο Τσέρτσι, έχεις μαζέψει εκατομμύρια του κόσμου. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα τον θέλω, ρε, ναι. Δεν θα κάνεις διακοπές στα 32 σου. Δεν τον, ναι, θέλω. Δεν το θες. Παλέμαχο δεν τον θέλω. Δεν θες εδώ πέρα. Δεν πάει να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτη. Δεν το θέλω παλέμαχο. Ναι. Τι είναι. Τίποτα, κοιτάζω το όνομα του χερού θα το ανακοινώσουμε. Καλό είναι. Καλό τώρα θα για το. Όχι, όχι, είναι, όχι. Ναι. Ανακοίνωση και τον τερματοφύλακα τον Πιτσιρίκο, τον Αυστριακό, τον Έμαν. Ο Άρης για να κλειδώνει ουσιαστικά τη. Είναι Έμαν αυτό, τι είναι αυτό. Έμαν, Πιτσιρίκο, τερματοφύλακα. Πίσω τον Κουέστα θα είναι. Ρεζέρβα 21. 21 χρονών. Εντάξει, θα έχει ταλέντο. Πώς, θα έχει ταλέντο. Άρα ο Άρης έχει χαλαρώσει, φίλε. Με τον Ρόουζ κλείδωσε εκεί τη θέση. Μια χαρά είναι και τα αμυνά του. Ευρώπη. Και μόνο που κρατάει την τετράδα σχεδόν ίδια και την αναβαθμίζει με το Σούτγκρεν για μένα. Όχι ίδια, τη δυναμώνει. Ο Άρης αποκτά άλλη δυναμική. Ο Άρης τι είχε, ρε. Είχε δύο τρύπες στα μπακ, τα πλάγια. Τις μπάλωσε. Και σέντερφορ. Τη μία την μπάλωσε το Γενάρη και τη μία τώρα. Ωραία. Ναι. Και πήρε και σέντερφορ.
πήρε σέντερφο. Τελείωσε. Μπράουν η Ντέγε. Και αναβαθμίζει και τα χάφ του. Τελείωσε. Άρα από πέμπτο πάμε τουλάχιστον. Να βγάλουμε την Ειρήνη, τη βγάλει την Ειρήνη ο φίλο τη Οθωμαίδη. Ναι. Την Ειρήνη Βελιμαχίτη. Ποια Βελιμαχίτη. Μια ηθοποιό που την πυροβολήσε και σταμάτησε την. Ναι, γιατί τώρα θα πυροβολήσει. Την Ειρήνη Καρυπίδη. Ναι, α, την Ειρήνη Καρυπίδη. Να πει τι γίνεται με τον Κινέζο. Ναι. Και καλά πάνε τα ντύλια με του Κινέζου. Εδώ λιμάνια έχουμε ιστορία. Λοιπόν. Για τον Σεμέδο λέει, παιδιά, παίχτης πλάκας είναι, να ξέρετε, λέει. Εγώ παρακολουθώ Ισπανία χρόνια. Εγώ μίλησα με τον Τεριακή, παιδιά. Έτσι. Ο άνθρωπος κάνει 20 χρόνια ρεπορτάζ Ισπανίας. Θα σας έρθω με τον Ιτέγε, θα σας κατουρίσουν. Ναι, ναι. Λοιπόν, όμως το νιώθει όσο κανένας άλλος στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Λαθέρ. Λαθέρ μεγάλος λέει. Πολύ μεγάλος Λαθέρ. Δηλαδή Λαθέρ, άμα τον πιέσει. Στις τρεις πάσεις μία θα είναι λάθος. Ακού, ακού. Ναι. Να αναλύσουμε τι Λαθέρ είναι. Ναι. Δηλαδή, τον κάνω εγώ πίεση και μου κάνει πάσα λάθος. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Αυτό διορθώνεται, του λέει ο προπονητής, κοίταξε να δεις, δεν θέλω να μου δώσει πάσα, θέλω μεγάλη παλιά. Ή όταν πάρεις την μπάλα, μην την πάρεις εσύ, την πάρει ο άλλος ο στόπερ. Αυτό είναι εύκολο, λύνεται. Ναι. Αυτό που δεν λύνεται είναι Λαθέρ στη φάση πάνω όταν αμήνεται. Εκείνο είναι το θέμα. Το Λαθέρ, πες τον Τεριακή, το να τον κάνω πίεση και να δώσει την μπάλα λάθος, διορθώνεται εύκολα. Τον έβγαλαν στο Sport Dog τον Τεριακή για να μιλήσει για το Σεμέδο. Λοιπόν. Φέτος δεν έπαιξε πολύ. Τι λέει ο Σπορντοκ. Ναι, τον έβγαλαν εκεί. Φέτος λέει δεν έπαιξε πολύ. Έχει δοκιμαστεί και ως χαφ στην καριέρα του. Σιβιγεράλ τον, τον είχαν για χαφ, αλλά έπαιξε από ελάχιστα ως καθόλου. Άρα τον, δεν βγαίνει χαφ. Τον έσυλαν στην Ουέσκα, αλλά έκανε κάποιες χοντρές γκέλες και τον τελείωσαν και από εκεί. Ωραία. Μετά είχε μια περιπέτεια και πήγε φυλακή, λέει Σιβιγεράλ. Δεν νομίζω ότι τι κάνει. Περιπέτεια, για... τι. Με τη ληστεία, κάτι πήγαν κάναν αυτοί. Πήγε λίστεψε. Αυτό, ναι, ναι. Τώρα εντάξει, δεν είναι. Όποιο κλέβει το βγάζουν έξω τώρα. Και μετά λέει είναι ψηλό κορμί, λέει, γεροδεμένος και καλός στο κεφάλι. Ψηλά είναι καλός. Γι' αυτό και προωθείται σαν σήμερα για την ομάδα του. Ναι. Αλλά είναι αργός, είναι με αργός. Την μπάλα κάτω, υστερεί πολύ σε ταχύτητα. Ναι. Και είναι πολύ επιρρεπής ο λάθος. Άλλο λέτε λόγο. Δηλαδή, αν πάει ο Βιερίνη, ας πούμε, ή ο Λάμπρου. Δεν θα τους δει καν. Θα περάσουν σαν τα κουνούκια δεξιά αριστερά. Θα τους κάσει χαμηλά μια τρίπλα. Ναι. Θα τον περάσουνε. Αφού είναι αργός. Γιατί τον Βαρέλα δεν τον περνάνε. Πού να τον περάσει το κτίνος, δηλαδή. Άλλο λέω εγώ. Ναι, αυτό θα τον περάσουν. Αυτό το περάσουν. Ναι, θα κόψουν και διόδια κανονικά. Παιδιά σου, ήρθα, περνάω, γεια σας. Άρα είναι σαν τον εικονό μου της ΑΕΚ. Είναι αργός με την μπάλα κάτω, υστερεί πολύ σε ταχύτητα. Πολύ. Πολύ σε ταχύτητα. Και είναι πολύ επιρρεπής στο λάθος. Άρα σε μια πλάτη παλιά, θέματα. Ναι. Με τα λεφτά που διαβάζω ότι δίνει ο Ολυμπιακός, δεν θα τον έπαιρνα. Αυτός ο παίκτης μόνο με έναν πολύ γρήγορο αμυντικό, κοντά θα μπορούσε να συνυπάρξει. Για να μπορεί να καλύπτει το μεγάλο μειονέκτημα της ταχύτητάς του. Μπράβο τον Τεριακή, τρομερή ανάλυση ποδοσφαιρική. Είναι γι' αυτό σου λέω. Εγώ το έχω σε Ισπανία, όταν ακούω Ισπανία παίκτη κατευθείαν τηλέφωνο Τεριακή. Πάει. Ναι. Όταν ακούω Ολλανδία, Πορτογαλία, Μάντζιο. Τουρκία, Γερμανία είμαι εγώ. Ναι. Γαλλία έχω τον Κυλώνη. Έχουμε τα ρεπορτάζ μας. Έχετε πιάσει όλα τα όλες τις χώρες. Λοιπόν. Αγγλία έχω τον Καρατζαφέρη. Αγγλία έχουμε, ναι, σωστά. Αϊβαζίδης. Αϊβατζίδης Αλέξης. Εδώ σε θέλω. Αϊβατζίδης. Αλέξη, έχεις 30 λεπτά από τώρα μέχρι παραπέντε να επικοινωνείς μαζί μας για να μπεις σε μια πολύ ωραία διαδικασία να κερδίσεις το σούπερ μάρκετ για ένα χρόνο. Είσαι ρέος υδραμινός. Σερέος. Βαρικόκαλος. Είχε παίχτηκε γι' αυτό, ε. Είσαι ρέος υδραμινός. Σερέος, εγώ λέω, ναι. Γεροδεμένος κόκαλο. Γεροδεμένος κτίνος. Τρως φαλιάρα και δεν θες άλλη, δεύτερη. Ξανθή τρίχα στο χέρι. Πορτοκαλί μουστάκι σαν το δικό σου. Ναι, παιδιά, είχε ανθίσει να δείτε πως είναι. Μεγάλο καρπό χοντρό δάχτυλο. Μεγάλο καρπό χοντρό δάχτυλο. Μεγάλο καρπό χοντρό δάχτυλο. Ναι. Έχει προβλήματα με την καρδιά του. Ναι, έχει κιλά παραπανήσια δηλαδή. Έχει κιλά παραπανήσια. Με τι εργαζίνε αγροτικέ. Αυτό κάνει δύο δουλειέ. Δύο, μία αγρότη και μία. Εμπόριο. Αλλά έχει διοριστεί κιόλα. Είναι Πασόκ παλιό ο παπά του. Τον έχει διορίσει ο παπά με το Πασόκ, τον έχει βάλει μέσα να πούμε. Ακούσα Αλέξη, τι κάνει. Αϊβατζίδη, ακού τι κάνει. Ναι. Ζηλιάρη με τη γυναίκα του πολύ. Τη ζηλεύει τη γυναίκα. Την παρακολουθεί κάθε μισή ώρα, τρία τέταρτα που δεν έχει. Κάτσε φίλε στη δουλειά. Λέω εγώ ρε παιδί μου, λέω. Μήπω έχει βάλει κάτι detective. Παλιό αυτοκίνητο από την τσιγκουνιά του. Νίζει τα γιώτα. Ναι. Ναι. Μεζονέτα έχει όμως. Α, έχει μεζονέτα. Σκυλάκι έχει. Μισή τα σκυλιά είναι. Το δάγκω σε σκύλο στο χωριό όπως τον παπά του Διούδη. Και μισή τα σκυλιά. Ο παπά του Διούδη. Το δάγκω στον κόλλο ένα σκύλο, θα πούμε. Το ξέρω. Μισή ναι. τα σκυλάκια. Ναι. Πάρε το από εδώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι παλιό για να το λέω. Ναι, 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 ναι. Τα σκυλάκια σε πειράζει. Δεν το θέλει το. Αυτό είναι ο Αϊβαζίδη. Αυτό είναι ο Αϊβαζίδη. Μάλιστα. Εσύ Αλέξη για βγαίστρα. Τι ομάδα δεν μα είπε. Δεν χωνεύει την πεθερά του. Καλά, την πεθερά λίγη τη χωνεύει. Να, εγώ μόνο τη χωνεύω την πεθερά. Αεξής είναι. ΑΕΚ. Ναι. ΑΕΚ, μάλιστα. Ναι. Ο Ντάγκλας, για να πούμε για την είδηση τώρα που ναι, βγήκε, έρχεται, ξεκινή, πήρε αεροπλάνο, έρχεται. Πού έρχεται. Εδώ.
στον ΠΑΟΚ. Ναι, έκλεισε και έρχεται στην Ελλάδα τις επόμενες. Ο Χαφ. Ναι, ο Χαφ. Ο 1,75. Ο 1,75. Θα χαλάσει τον κόσμο. Με το αριστερό ποδάρι. Δεν ξέρω αν θα το χαλάσει. Ο φίλος το είπε. Εγώ θέλω να δω. Αλλά δεν μαρκάρει πολύ. Όχι, μαρκάρει πολύ και παίρνει κάρτες, λέει εδώ ο φίλος. Εγώ δεν τον έχω δει τον παίχτη. Καλά, όταν... μπορεί τώρα επειδή όταν δεν γνωρίζω, δεν λέω. Έχει ο Σαββίδης λεφτά, καλά, διαιτητή δικό μας να έχουμε. Και τελευταία είδηση επίσης πολύ φρέσκια για να πάμε λίγο πρωτοσέλιδα. Μπράβο. Τον Ερίκε, τον Πέδρο Ερίκε, τον βλέπει Ατλέτικο Μινέρο της Βραζιλίας, τον θέλει. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει και κάτι συναλλαγές με πάρε δώσε. Δεν θα παίρνει μόνο, πρέπει να δίνει κιόλας. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, καλός παίκτης είναι, δεν κακός παίκτης. Καλός είναι, ναι. Έχει και αυτό το μαρκάρισμα που δεν έχει. Ναι. Εντάξει. Ιδιόρυθμος χαρακτήρ. Ναι. Το σκυλί του Τσόρι, γιατί εγώ θέλω να τα διαβάζω όλα. Το σκυλί του Τσόρι. Ναι. Ναι. Λέει, 5 μήνες όταν ήταν φυλακή και μετά τον έδωσε η Βιγερεάλ δανεικό Σινουέσκα. Τότε λέει τον είδε αργό η μπαλαδόφα τσάμα ο Τεριακής. Ναι. Ναι. Δηλαδή λέει ότι επειδή ήταν στη φυλακή δεν ήταν γρήγορος. Βάρινε στη φυλακή. Βάρινε στη φυλακή. Του κάνανε έρωτα δηλαδή. Δεν ξέρω τι του κάνανε, αλλά λέει ότι ο φίλος εδώ πέρα, ο Δήμος, για να είμαστε εμείς να τα διαβάζουμε. Άρα όλοι... δηλαδή ήταν καλός και έχασε ταχύτητα αργότερα, ας πούμε. Ναι. Πόσο χρονών είναι? Μικρός είναι. Πώς την έχασε την ταχύτητα? Μικρός είναι, 25 χρονών είναι. Αυτά τα με τις φυλακές θα έκανε πιτσιρίκο, 22, 23, πόσο τα έκανε. Μικρός είναι σε ηλικία. Λοιπόν. Και ο Σιμίτης έβαζε γκαζάκι και τον κάνανε πρωθυπουργό, δεν πειράζει. Με τη 17 Νοέμβρη. Έκανε φυλακή και έκανε φυλακή. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα. Έχουμε 3 λεπτά ενώ ψάχνουμε. Είπαμε Αϊβατζή διαλέξη για να βγούμε αν ισχύουν όλα αυτά που είπε ο Κωνσταντίνος. Sport Time. Ναι. Είσαι Έλληνας. Ο Γιάννης πέτυχε το απίστευτο, αναδείχθηκε MVP του NBA. Πρωτοσέλιδο τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Δεν είναι Έλληνας όμως, είναι Αφρικανός. Γιατί είναι Αφρικανός? Που γεννήθηκε σε πόλεις, στην Αθήνα. Χθες αυτός που βγήκε γυμνός. Ο πρόεδρος του Τορόντο, ποιος? Άλλο θες να μου πεις. Στη Λάρισα βγήκε ένας. Α, δεν τον είδα αυτό το γυμνός. Ένας Νιγηριανός, γυμνός, ναι, όλο γυμνός. Ναι, ναι, ναι. Έλληνας ήταν ή Νιγηριανός? Δεν ξέρω, αν γεννήθηκε στην Ελλάδα είναι Έλληνας. Έλληνας ήταν. Ναι, αν γεννήθηκε στην Νιγηρία είναι Νιγηριανός. Είναι άσημος και έκανε κακή πράξη. Είναι Νιγηριανός. Αυτός είναι Έλληνας. Ο ίδιος ο άνθρωπος, ρε. Ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός. Δήλωσε ποτέ ότι είναι Έλληνας? Φέρτε μου μια δήλωση του Αντετοκούμπο. Ναι. Επίσημη δήλωση. Είμαι Έλληνας. Πώς δεν δηλώσει? Ποτέ. Αγαπάω την Ελλάδα, λέει. Ναι. Και εγώ μπορώ να αγαπάω την Αυστραλία. Την αγαπάς? Αυστραλός δεν είμαι. Δεν είσαι Αυστραλός. Ναι. Λοιπόν. Δεν είναι Έλληνας. Δεν είπε ποτέ ο άνθρωπος αυτός. Πώς λαμόγια. Γιατί συμπεριφέρομαι και νιώθω σαν Έλληνας. Σαν. Τι? Δεν είμαι Έλληνας. Ναι, δεν είμαι Έλληνας. Είμαι Νιγηριανός. Δεν είπε όμως ότι είμαι Νιγηριανός. Είπε, είπε. Δεν ξεχνάω ποτέ. Τη χώρα των γονιών μου και την χώρα που με μεγάλωσε. Δεν είπε ποτέ ότι είναι Έλληνας. Εσείς τα λέτε αυτά. Εμείς τα γράφετε. Ναι, 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 εσείς, εσείς, λοιπόν, εσείς τα γράφετε. Sport Day. Ναι. Πάλι most valuable Greek freak. Εδώ. Μεταγραφές δεν κάνουν οι ομάδες. Ηγέτη της άμυνας. Να, ορίστε. Λέει για το Σεμέδο. Έρχεται. Ήρθε ο Σεμέδο χθες βασικά. Έτσι το βράδυ το παλικάρι. Έχει και ένα χτύπημα για τον Ολυμπιακό. Και θα ήθελα πολλοί εφημερίδες ναι. να γράφουν τα θετικά και τα αρνητικά του παίκτη, έτσι ώστε να ξέρουμε πώς θα. Με το καλημέρα. Όπως παίρνω εγώ το τρίτη. Ναι, λέει. Και βλέπεις στατιστικά, ροπή, ύπους, υποδύναμη, επιτάχυση. Ναι. Ναι. Λέει θετικά. Έτσι. Αρνητικά. Σχεδίαση, ξέρω εγώ, κακή. Ναι, επιλογές ταχυτήτων δεν κουμπώνει καλά. Πέστε μας και τα στραβά. Να τα λέμε. Πέστε τα και τα στραβά. Όλα πέστε τα. Δεν είπαμε και για τον Αγούσο τώρα, δεν είδε. Εμείς τα λέμε. Παίρνει κάρτες, είναι αυτό. Ήρθε βάζει ο Πεχταράς, ήρθε αυτός, ήρθε ο Μάγος. Ναι. Τεράστια ανατροπή του Ολυμπιακού, έδωσε 4,5 και τον έφερε, λέει, μαγιά του. Α, το δούμε τώρα πώς θα κολλήσει. Εγώ θα έκανα, αν είχα χρόνο και μπορούσα να το κάνω, όλες τις μεταγραφές που ήρθαν στις ομάδες της Θεσσαλονίκης, έστω, ναι. τι πρωτοσέλιδα είχαν. Συν πλην. Και την ημέρα που φεύγανε, ναι. τι γράφαν οι εφημερίδες. Ωραίο. Ωραίο. Ωραίο, 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 ωραίο. Πολύ καλό. Αυτό. Ναι. Ναι. Ραντεβού σήμερα, λέει, του Γιαννακόπουλου με το Μητσοτάκη. Λέει για κρίσιμη συζήτηση για το project στο Βοτανικό. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δεν πρόκειται. Είναι προεκλογικά αυτά. Άστα αυτά τώρα, το Μητσοτάκη. Λοιπόν, δικό του ο Βράχος. Να, εδώ λέμε για Βράχος. The Rock. Βράχος. Ο Βράχος. Δεν λέει από το Φορντόκ ότι είπε ο Τεριακής ότι είναι Βράχος ψηλά. Ναι, αλλά κάτω είναι Πασούμι χαμηλά. Πιο αργός και από τη Μαούνα. Είναι Τσαρούχη χαμηλά. Ναι, Τσαρούχη χαμηλά. Τσαρούχη χαμηλά. Ήρθε, λέει, τίναξε την μπάγκα ο Βαγγέλας, ο κόκκινος πρωταρτής. Για 4 χρόνια σε μέδο. Πολύ γλύψιμο το Βαγγέλα. Εντάξει, μου φύγει. Εδώ πολύ γλύψιμο το Σαββίδι. Μα δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, Κωνσταντίνε. Θα είσαι δίκαιος. Πού είσαι δίκαιος? Δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Όχι. Έλα και το ξεφωνίζουν. Το ξεπατώνουμε κιόλα. Ανερό, ναι, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Σωστό. Ναι. Ανερό. Ωραίος. Δίκαιος, μπαμπα. Πράσινο εδώ για τον Άρη. Πάρτε τις χλωροπλάστες. Χλωροπλάστη. Και κλείνουμε με τον φίλο μας τον Ξίδι εδώ. Τι μεγάλη λέξει. Μπάλα λέει. Ήρθε ο Τσίκος Ζεράλδες λέει. Η ΑΕΚ φέρνει πολύ πράγμα. Τώρα εδώ ο Πορτογάλος. Τώρα ποιοι θα τους κάτσουν από αυτές τις ψαριές, θα δούμε. Δεν κάνει γκέλ. Δεν κάνει γκέλ. Δεν κάνει γκέλ. Δηλαδή, και το γήπεδο πάντως σταθερά. Ιστορική μέρα. Ετοιμάζεται λέει. Τι είναι η μέρα σήμερα? Πήραν άλλα 20 εκατομμύρια. Άλλα 20 εκατομμύρια θα. Βέβαια, Καστοριανέ. Περιφέρεια Αττικής λέει. Περιφέρεια Αττικής κάνει το γήπεδο στην ΑΕΚ. Σε πήραξε τα
8 εκατομμύρια του κοντού. Που θα δείχνει τουλάχιστον τον ταπλούχο. Που θα δώσει. Α, μπράβο. Λοιπόν, μαζί όχνη και τέχνη τη Σμαράγδα Μπασάκου. Ναι. Αμέσως τώρα με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αλλά ακούστε λίγο κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Σας έχω ένα κολπάκι για να εξοικονομήσετε και χρόνο και ξεκούραση και χρήμα. Είναι απλό, μπαίνετε στο volton.gr ή καλείτε στο 11300. Και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων, εκτός από το να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού. Θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη την ημέρα. Και έκπτωση νοεπίας 10%. Έτσι απλά λοιπόν, Volton.gr ή 11300, Σμαράγδα Μπασάκου, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ψάχνουμε τον Αϊβατζίδη Αλέξη, επιστρέφουμε μετά το break. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες έχουμε μεταγραφές όπως έχουμε και στο Alfredo's Garden, φίλες και φίλοι. Άνοιξε το καλοκαιρινό εστιατόριο του Regency Casino. Μιλάμε για ένα τρομερό, πολυβαρωμένο χώρο, μια απίστευτη τοποθεσία. Όσοι έχουν πάει καταλαβαίνουν τι εννοώ. Πραγματικά είναι απλωμένο σε ένα δροσερό καταπράσινο κήπο. Το μενού επιμελείται ένας από τους καλύτερους σεφ στην Ελλάδα, ο Απόστολος Αλτάνης. Είτε είστε λοιπόν του fast food, είτε είστε vegan, είτε είστε γκουρμεδιάρης, δεν ξέρω τι άλλο τέλος πάντων. Νομίζω ότι πρέπει να ζήσετε την εμπειρία του Alfredo's Garden. Απίστευτες γεύσεις και μοναδική εμπειρία να τρώτε σε αυτόν τον κήπο. Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι και του σημερινού Rap and Cool. Ψάχνουμε τον Αϊβατζίδη Αλέξη. Αλέξη, έχεις ένα δεκάλεπτο σκάρτο για να επικοινωνείς μαζί μας γιατί ανοίγουμε γραμμές. Λοιπόν, έχει πριστεί ο Αϊβατζίδης από τον ύπνο. Λες, κοιμάται. Τα σάλια του τρέχουν στο μαξιλάρι να πούμε. Ναι, ναι. Ξέρεις τη μεγάλη, να μην πω. Μη. Τάβλα. Ναι. Να κοιμάσαι καλοκαίρι. Και να τρέχουν τα σάλια στο μαξιλάρι. Να είναι ανοιχτό το παράθυρο. Σαν αεράκι λίγο, ε. Ναι, έτσι, χαϊδεύει λίγο τη φαλάκρα, ε. Ναι. Και το αυτί. Το μουστάκι. Το μουστάκι. Το μουστάκι. Να είσαι μπρούμητα. Το γαργαλάει. Μπρούμητα. Ναι. Με το χέρι το ένα κάτω από το σώμα. Ναι. Να ψιλομουδιάζει το χέρι. Ναι, ναι, να μην μπορείς να κουνηθείς. Να είναι πλάγια το κεφάλι στο μαξιλάρι. Και να τρέχουν τα σάλια από τα μόνο μια γάρα. Και να τρέχουν τα σάλια και να βρωμάει το μαξιλάρι. Και να βρωμάει το. Αυτή είναι ευχαρίστηση, ρε φίλε. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Κανείς δεν μπορεί να μας πει ότι δεν είμαι Έλληνας. Είμαι Έλληνας. Τόνισε ο καλωσφαιριστής Εθνικής Ελλάδος απαντώντας σε όσους έχουν αμφισβητήσει την παρουσία του στην ομάδα. Δεν έχω γνωρίσει κάτι άλλο πέρα από την Ελλάδα. Δεν έχω πάει ποτέ στην Ιγυρία, όμως στο μέλλον θα πάω και θα βοηθήσω παιδιά από την Αμερική, συμπλήρωσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Τέλειωσε και αυτό, η καραμέλα, τέλειωσε. Τι? Ότι δεν είπε ποτέ ότι είναι Έλληνας. Δεν είναι Έλληνας. Αφού το λέει ο ίδιος. Δεν παναλέει. Και λέει ότι δεν έχει πάει. Τι δεν παναλέει, δηλαδή θα μας τρελάρεις, θα φουτάρω από το παράθυρο το ανοιχτό δεν εδώ. Παναλέει. Α, δεν παναλέει. Αφρικάνος. Σου έχουμε εδώ δηλώσει, το βάλω και σε ηχητικό να τα ακούσεις. Αν ήμουν Νιγηριανός, ναι. Θα τον έφτιανα στα μούτρα να πούμε. Αφού δεν έχει πάει ποτέ στην Ιγυρία. Δηλαδή, πού σου ρε προδότη. Με το μουστάκι τη Φωσκάλη να ξέρει. Βρίσκει λίγο στο μικρόφωνο το μουστάκι. Πού σου ρε προδότα, ρε. Τι προδότα, αφού Ελλάδα γεννήθηκε. Δηλαδή, ένα που γεννήθηκε στην Αυστραλία και μιλάει σπαστά ελληνικά, ναι. Δεν τον πιστεί, είσαι. Αυστραλός. Αυστραλός Έλληνα δεύτερη γενιά. Χαστούκια, έχω ξαδερφάκια που είναι Αυστραλοί. Αυστραλοί νιώθουν. Τι θα του κάνω. Έρχονται εδώ να δουν λίγο το σόι του, διακοπέ, γυρίζουν πάλι πίσω, λέει Αυστραλία. Δηλαδή, άμα γίνει πόλεμο Ελλάδα-Τουρκία, θα έρθει αυτό. Δεν ξέρω αν θα έρθει τώρα. Τι να σου πω τώρα. Αλλά ο Αντετοκούμπο έκανε αυτέ τι δηλώσει, είπε ότι είναι. Και γιατί έφτιαξε την εθνική. Γιατί έφτιαξε την εθνική ομάδα. Και κάνε τον τραυματία να πούμε. Γιατί από το NBA του είπα να ξέρει έτοιμο να τραυματιστεί. Εμεί σε θέλουμε όλη τη χρονιά. Μα πα εκεί θα χτυπήσει. Θα χάσει τα λεφτά. Ναι. Τώρα όμω θα έρθει κανονικότατα στο μου τον μπάσκετ. Ναι. Κανονικότατα. Εντάξει, λοιπόν, ναι. Πάμε γραμμέ. Πάμε γραμμέ γιατί έχουμε γεμάτο κέντρο Κωνσταντίνο. Κόλμα δύο μιλήσει. Λεπτά τον καθένα να πούμε. Δύο λεπτά τον καθένα και ψάχνουμε τον Αλέξη τον Αϊβατζίδη. Που κοιμάται με το σαλάκι να τρέχει. Αυτό το βρωμοσαιρέο. Πού είναι βρωμοσαιρέο, μπορεί να μην είναι σαιρέο. Πάρει τον κόσμο. Καλημέρα. Μάλιστα. Έπεσε, καλημέρα! 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 Καλώς ήρθα. Πήρα και εγώ να πω αυτό ακριβώς που είπε πριν ο Κουλιανός, γιατί το διάβαζα τώρα. Ναι, φέκινε ρε! Ότι είναι Έλληνας. Και επιπλέον να πω ότι δεν λέγεται Ουγκαγκαμπούγκε, λέγεται Γιάννης. Έτσι. Και αδερφός του Θανάσης. Έτσι. Σημαίνει ότι δεν είναι μόνο Έλληνες, αλλά βαπτίστηκαν και Ορθόδοξοι. Έτσι, α, βέβαια. Καλοί άνθρωποι Ορθόδοξοι. Και ο Κίτρεν Ορθόδοξος ήταν. Επιπλέον να σου κρίνει ο Θεός τώρα, αυτό που λες, κρίνει τον εαυτό σου. Ορίστε. Επιπλέον, ναι. Οι αρχαίοι Έλληνες, ναι. Λέγανε ότι Έλληνας είναι ότι κάθε ένας που συμμετέχει της ελληνικής παιδείας και κουλτούρας. Οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν και όλα τα μεταγοράκια, ε. Και κανείς δεν είπε ότι εξαίματος είναι οι Έλληνες. Ναι, τι μου λες. Δεν μου λες, αυτός που ήταν γυμνός εχθές στη Λάρισα, ο Μαύρος, Έλληνας ήταν ή Νιγηριανός. Εξαρτάται, αν μεγάλωσε και γεννήθηκε στην Ελλάδα, είναι Έλληνας. Τι ήταν, εσύ είπες, ήταν Έλληνας, εσύ να ακούς από τα χείλη σου.
Δεν ξέρω αν ξέρεις, είναι προχθές στην Ελλάδα. Έλληνας ήταν. Σαν τον Αντατοκούμπο. Νιώθει Έλληνα. Αν γεννήθηκε στην Ελλάδα, είναι Έλληνας. Ήταν Ιγυριανός. Αν γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα, είναι Έλληνας. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Μόνο. Καλημέρα στο λογικότατο φιλαράκι μας. Λογικότατο, ωραίο φιλαράκι. Είμαι σίγουρος ότι είσαι νεοδημοκράτης. Καμία σχέση, τίποτα δεν είναι. Πάω και εσύ είστε Πασόκ. Πάω και είναι σίγουρα. Πάω και είναι, μόνο και τελειώσαμε. Ναι. Τελείωσε, και δεν μπερδεύουμε τα πολιτικά. Καλά, έκανε και βγήκε το αγόρι. Τώρα σειρά του. Α, σειρά, τι έχουμε τώρα, Βασάκη για το Ραπτόπουλο. Φίλε, να σε καλά. Το κούπο καταγωγή. Συνέντευξη στο δημοσιογράφο Mark J. Spears και στην ιστοσελίδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής trendtrendtrend.com. Τι trendtrend ρε εγώ. Παραχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούμπα αναφέροντας τις αφρικανικές ρίζες του και την καταγωγή του από την Ιγυρία. Ναι. Προφανώς πολλοί δεν γνωρίζουν από πού κατάγομαι. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η μητέρα μου και ο πατέρα μου προέρχονται από την Ελλάδα. Όμως όχι. Ναι. Οι δυο γονείς μου είναι μαύροι καρκαλιάριδες. Και οι δυο γονείς μου κατάγονται από την Ιγυρία. Ανέφερε ο Αντετοκούμπα. Την αλήθεια. Νορμάλ πράγματα. Αυτό το ξέρουμε ότι οι γονείς σου είναι Ιγυριανοί. Αυτός είναι όμως Έλληνας. Γιατί οι γονείς σου κάνανε εδώ. Τους κάνανε εδώ τα παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Τελείως. Καλημέρα, επόμενος. Ο Τάιτανικός το φωνάζει. Ω, κάτσε ρεπορτάζ από Πορτογαλία. Έλα, Αμπόλα. Καλημέρα, λέγε. Αμπόλα. Τι πρόβλημα έχει με τον Αντετοκούμπα, ρε. Εγώ έχω πρόβλημα με τους Έλληνες, με το παλικάρι, τι πρόβλημα να έχω. Το θαυμάζω. Αυτόγραφο θα του ζητήσω. Τι λες τώρα. Αλλά αυτόγραφο. Στο στάδιο μέσα, πώς το λένε, Greek Freak. Greek Freak. Αμπράβο, λένε το ελληνικό. Όταν ήταν στα Σεπόλια 7 χρονών, το πώς το φωνάζαν οι Έλληνες, ρε τώρα. Καλά και εσύ στα μέχρι τα 22 και στο Περουκίνι. Το έβγαλες και σε πρώτος μάγκας τώρα. Στα 40. 7 χρονών, όταν ήταν ο μπαμπάς και η μαμά του Αντετοκούμπο στα Σεπόλια. Και ο Αντετοκούμπο το παλικαράκι με τον αδερφό του. Πώς το φωνάζανε, ρε. Καλά, εντάξει. Με το λάμδα το παγί. Ναι, αλλά αλλάζουν όλα, πες ο χρόνο, συμπάροδο του χρόνου. Αλλάζουν όλα. Με τα λεφτά αλλάζουν όλα. Ναι, κάτσε η Αμπόλα, ρεπορτάζ. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται, λέει εδώ η Αμπόλα. Ναι, αυτά θέλω. Για έναν Junior Pius, έναν Νιγηριανό. Κεντρικό αμυντικό. Κι άλλον. 23 χρονών. Α, φαίνουν φιντάνι. Θα πουλήσει το Σισε, τον άλλον. Για να φέρει. Και η Αντβέρπη, η Βελγική Αντβέρπη και ο Ολυμπιακός γράφει εδώ. Εντάξει, τον βάζει στον κόλπο. Μάλιστα. Έχει να βάλει γκολ ο Λάμπρο φέτος. Σε 33 παιχνίδια έχει 3 γκολ. Μάλιστα. Να τα η Αμπόλα. Καλούτσουκο. Καλούτσουκο. Θα πουλήσει κανένα στόπερ εκεί ο Ολυμπιακός πίσω μεριά. Έχει πολύ σαβούρα. Τον άλλον τον ψηλό ρε. Τον Βούκοβιτς. Σισε. Βούκοβιτς δεν στρίβει ούτε με Κλάρκ. Γιατί αυτό στρίβει. Το πουλάκι, καλώς πέφτεσαι. Ναι, ναι. Και κάτι να σου πω και κάτι άλλο να γελάσουμε λίγο. Για ναι. Ρίχτο. Και να φύγουμε μετά. Ναι, για πες το. Είναι κακό να έχεις κακιά πεθεράκια και να τη λένε ελπίδα, ξέρεις γιατί. Πεθαίνει τελευταία, γιατί, φύγε. Μπράβο. Ψοφάει τελευταία. Αυτά τα έχουμε για πρωινό εδώ ρε Αμπόλα. Με αυτά μεγαλώσαμε. Καλημέρα, επόμενος. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το δίκαιο το έχει ο Κωστής. Ναι. Για την περίπτωση, εντάξει, συγχαρητήρια, εντάξει, είναι περιττό να πούμε για έναν άνθρωπο που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, το αθλητικό, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν λέμε τώρα, συζητάμε ένα άλλο κομμάτι. Στην κορυφή του κόσμου. Καταρχήν, ναι. Καταρχήν όλοι οι άνθρωποι σε αυτό το πλανήτη που πατάνε και είναι, ας πούμε, μαύροι, έτσι, σκουρόχρωμοι, ξέρουν από πού είναι η καταγωγή τους. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κουβέντα. Μ' ακούτε? Ναι. Ωραία, λοιπόν προσέξτε τώρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι θεωρείται ένας άνθρωπος ο οποίος έχουν φύγει οι δικοί του και έχουν πάει σε κάποια άλλη χώρα εκτός Αφρικής να έχει μια άλλη εθνικότητα, είτε είναι Αμερικάνος, είτε Κουβανός, είτε Έλληνας, αν ήταν 4, 5, 10, 15 γενιές και στο οι παππούδες του, οι προπαππούδες του δουλέψανε, σκάψανε, τέλος πάντων γίνανε κομμάτι της κοινωνίας, από τις πρώιμες αρχές ας πούμε των εθνών, αλλά ακόμα και τότε ξέρει ότι τον παππού του το φέραν αλυσοδεμένο πάνω στα καράβια. Γι' αυτό ακόμα έχει και εκεί δίκιο ο Ραπτόπουλος. Φύγε, καλά, δεν έπεισες. Δεν έπεισες κανέναν. Δεν έπεισες κανέναν. Τι να σε πω, τι με έπεισες. Με είπες ένα παράδειγμα στους παππούδες με τα καράβια. Δεν με έπεισες. Τι να σε πω τώρα, τι με έπεισες. Δεν μου λες, ναι. Δεκαετία του 60 φύγαν οι δικοί μας στη Γερμανία. Φύγαν πολύ. Γερμανία, Αυστραλία φύγαν, ναι. Γεννήθηκαν παιδιά. Ναι. Τι είναι τα παιδιά αυτά. Πού γεννήθηκαν. Στη Γερμανία. Γερμανοί. Γερμανοί είναι. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Γιατί δεν τους λέμε εμείς λαζό. Δεν τους λέμε έτσι, δεν λένε λαζό Γερμανοί, δεν τους λέμε. Οι Γερμανοί. Βέβαια. Δηλαδή, άμα έχουν γεννηθεί εκεί, έχουν πάει σχολείο, έχουν μεγαλώσει, έχουν δουλεύουν εκεί, τι είναι, Έλληνες είναι. Μάλιστα. Είναι Γερμανοί με ρίζες από Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Αυτό είναι. Και εγώ ένα τέτοιο φίλο, τον Μασόνο. Ποιον? Ο Μασόνος. Ο Μασόνος. Παρατσούκλι. Ναι.
ο οποίος το παιδί ήταν λίγο μαυριδερός. Εντάξει. Ήρθε 14 χρονών στην Ελλάδα. Α, από τη Γερμανία. Ναι, τον κοροϊδεύανε. Τον κοροϊδεύανε. Ναι, ναι, τον κοροϊδεύανε, ήταν περιπτεράς εδώ στην Περεβού. Ναι. Τον κοροϊδεύε. Πού σε μαύρε, έτσι μαύρε. Αυτά και τα λοιπά. Ναι, γιατί ερχόταν το παιδί, έκλαιγε στο σχολείο. Ναι. Με το ποδήλατο. Του λέει, εδώ ρε. Τι θα κάνει, τι θα κάνω με αυτό, τι θα κάνω με αυτό. Λέω, πώς είναι ο περιπτεράς, χοντρός. Άμα είναι χοντρός, λέω, μη φοβάσει. Τρόμπα έχει στο ποδήλατο. Oh. Έχω, λέει, τρόμπα στο ποδήλατο. Πάμε τον φουσκώσουμε. Θα πάμε μαζί με τα ποδήλατα, λέω, ναι. Και θα δει τι θα γίνει. Πάμε το ποδήλατο να πούμε, τραβάει την τρόμπα ο μασός, τραβάει ένα βρωμόξυλο το περιπτερά. Πάει το περίπτερο. Έρχεται, ήρθε μετά στου παπάδε, μα ζητούσε λεφτά για το περίπτερο. Τι, αφού το θα σου πω τι πήρε. Το μπλάκωσε, ναι. Έτσι έγινε η ιστορία. Ναι, έτσι έγινε. Ωραία ιστορία θυμίζει. Με την τρόμπα τον έκανε το περιπτερά στην Περεβού, μαύρο το ξύλο. Είπαμε, σου λέω, από τις πιο μαύρο από αυτό που φεύγουνε, ναι. Όπου γη και πατρίς, ρε φίλε, ναι. Τα έχουμε πει. Ναι. Όπου δουλεύεις, μεγαλώνεις, εργάζεσαι, είναι και η πατρίδα. Τι να κάνουμε τώρα. Και λες ότι χωρίζεις από αυτή τη χώρα. Άρα οι Έλληνες που είναι στο εξωτερικό είναι Αμερικάνοι. Όχι όλοι. Όλοι. Όχι. Οι Έλληνες δεύτερης γενιάς. Ναι. Αυτοί που έχουν μεγαλώσει εκεί, έχουν ναι. πάει σχολείο, κολέγιο, δουλεύουν εκεί και δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα. Τώρα τα παιδιά αυτά τώρα ναι. που φύγανε, που τους έδειξε το Πασόκ. Αυτοί τα παιδιά είναι Έλληνες που φύγανε τώρα. 20-25 χρονών. Τα παιδιά που θα κάνουν. Αν τα κάνουν στο Βέλγιο ή στην Ολλανδία και πάνε σχολείο και η πατρίδα θα είναι το Βέλγιο Ολλανδία και θα λένε ότι οι ρίζες μου είναι από την Ελλάδα. Τι να κάνουμε αλλά τώρα. Αλλά είμαι Βέλγος. Αφού εδώ μεγαλώνω, τι να κάνω τώρα. Δηλαδή, πάμε παρακάτω. Καλησπέρα, ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα. Να την. Ωου, κυρία Δώρα μας. Την εκλεκτή κυρία μας. Ναι. Πάλι σε έπιασε το πείσμα σου και δεν είναι Έλληνας και είναι Έλληνας. Με ζαλίσατε από το πρωί. Με ζαλίσατε. Να ορίσετε την κυρία Δώρα, τη κάναμε κεφάλι πρωί. Κεφάλι την κάναμε. Τι να την πει τώρα την κυρία Δώρα. Είναι μαύρος, πώς είναι Έλληνας. Μαύρος είναι, το παραδέχεται και ο ίδιος. Και ο Χριστός βέβαια μαύρος ήταν. Αλλά δεν γεννήθηκε. Εντάξει, ναι. Τον περάσα ξανθό γιατί... Όλοι άνθρωποι είμαστε μαύροι, κίτρινο, κίτρινο, όλοι άνθρωποι είμαστε του Θεού πλάσματα. Του Θεού πλάσματα, του ενός Θεού. Σωστά τι λέει η κυρία Δώρα. Σωστά μιλάει η κυρία Δώρα μας. Σωστά τα λέει. Έτσι. Έτσι. Τι κάνεις κυρία Δώρα μας. Έλα κορίτσι μου. Τι κάνεις. Μετά άμα τελειώσει πάρε τηλέφωνο. Είσαι έτοιμη να έρθουμε. Εχθές περίμενα. Αφού σε ρώτησα χθες στο τηλέφωνο και μου λες όχι ακόμα, λέει να τα παραγγείλω, δεν μου είπες. Τι θα παραγγείλω, κάτι γλυκά. Μη μιλάς, δάτε, θα τα πούμε μετά, θα τα πούμε μετά στο τηλέφωνο. Ναι. Ναι. Να σε καλά κυρία Δώρα, μας αγαπάμε. Γλυκό κορίτσι. Ετοιμάζει κάτι εκπληξούλες για όλους μας. Θα πάω εγώ να τη δω μαζί με τον κιλό να τη φέρω εδώ τις εκπληξούλες. Γλυκό κορίτσι. Πολύ, πολύ. Έτσι. Καλημέρα, πάμε. Καλημέρα. Έλα, ρε. Τι έγινε ρε τζαμπασοφιά! Oh. Μισό λεπτό ρε, μισό λεπτό μισό λεπτό! Καλημέρα στους Ολυμπιακούς του Νοτίου Μακεδονίας! Πρώτον! Ποιος το λέει αυτό! Αυτός το λέει! Δεν το λέγεται μόνο σου! Όταν θα πάρω 44 κλεμμένα, άκουσε με λίγο! Όταν θα πάρω 44 κλεμμένα, θα βγαίνεις και θα το λες! Τώρα δεν δικαιούσε να λες τίποτα! Έκλεψες ένα πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ! Έκλεψε ένα πρωτάθλημα τον ΠΑΟΚ χάρη του Φλαμπουλάρη. Έτσι και τώρα. Ακούστε να δείτε, ακούστε να δείτε. Εάν άκουγε Λευτέρη Σαρελάκο Έλληνα πριν 20 χρόνια, είναι σαν να ακούσει το Κουλιανό σήμερα. Όποιο έρχεται στο ΠΑΟΚ είναι πεταρά. Ποιο το είπε αυτό. Στου άλλου είναι σαμούρα. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε λίγο. Περίμενε. Παύση. Εδώ δεν είμαστε και σχολιάζουμε τον Κωνσταντίνο. Λέμε ότι παίρνει κάρτες. Και ποιος είπε σένα ότι ξέρω τέτοια κίνδυα το ποιος είναι ο κάθε παίκτης. Κάτσε ρε παρακολουθεί. Κάτσε ρε φίλε. Είναι η δουλειά μας εδώ. Εξειδίκευση ασχολούμαστε. Και εγώ σου λέω ότι αυτός ο Αγκούστο που παίρνει είναι ο Αϊντάρης Λαδρίας. Ωραία, να τον δούμε τότε. Εγώ δεν είμαστε, λέω. Μα δεν είπαμε ότι, ότι είναι παιχταράς. Άκουσα να λέμε ότι είναι παιχταράς. Θα τους δούμε όλους μέσα στο γήπεδο. Δεν το είπαμε, το είπαμε. Εντάξει. Ναι. Άρα δεν διαφωνούμε. Ναι. Άκουσε με, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Η ΑΕ κάνει ένα γήπεδο το οποίο κοστίζει 60 εκατομμύρια ευρώ. Και τα 40 τα πήρα στην πολιτεία. Εκ των οποίων τα 20. Άκουσε με. Ναι, ναι. Εκ των οποίων τα 20 τα παίρνει από την περιφέρεια. Ναι. Το 25% των οποίων είναι ελληνικά χρήματα. Όπα, να έχω βάλει. 100 εκατομμύρια του πάω. Όλοι βάζουμε λιθαράκι. Όλοι βάζουμε ένα λιθαράκι στην τσαμπασοφιά και εγώ και ο Κωστής έχουμε ένα κομμένο. Άκουσε με! Ναι. Γήπεδο δεν θα κάνεις ποτέ. Λες εσύ. Καλά, αυτό είναι... Καλά έλεγες ότι δεν θα πάρω πρωτάθλημα ποτέ, δεν θα κάνω ντάμπλ ποτέ. Άσε τώρα, σώδωσε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί με τη Μακεδονία. Δεν μου λες, οι πάπιες τι κάνουν εκεί. Τις καθάρισες όλες. Χαίρουν άκρα υγεία. Τα γόρι μου. Αυτό που έχεις να πάθεις εσύ. Πάλι. Και οι ομοειδεάρτες σου από εδώ και πέρα δεν το φαντάζεις.
Αλεξάνδρου. Ξέρω, ξέρω, σαν τις γκέλες στην Αστέρα Τρίπολης, στον Πανετολικό. Λοιπόν, πάνε και στα πανέργεια τώρα. Πάνε στα πανέργεια να βρεις παίχτες που αγόρασες, έτσι γιατί δεν. Τον Οκτώβριο παρέλαση δεν κάνει ο Καρντόσο. Άιντε, στα λέμε από τώρα. Άντε, μπράβο! Φιλιά, φύγε! Να βγαίνει πιο συχνά, λέει, για να γελάμε, λέει, εδώ ο Πάρης. Oh. Τον γουστάρουμε, λέει, τον Κασταριανό, λέει. Στη Μαρμίτα το θέλω του χρόνου. Μαζί με τα ζαχαροχώρια δίνει αγώνα δρόμου. Που δεν θα έχει, να πούμε, υποχρεώσει πολιτικού περιεχομένου. Ναι, 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 σωστά. Καλημέρα! Ναι. Να τον έχουμε εκεί, το θέλουμε, είναι δύναμη ο Καστοριανός. Έλα, τελευταίος. Φίλε. Όχι, ναι. Τελευταίος, έχουμε κανένα δύο λεπτά. Ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, πρώτον για τον Ραπτόπουλο. Θέλω να πω. Ραπτόπουλε, είσαι η μεγαλύτερη κολοτούμπα που υπάρχει στην Ελλάδα. Πρώτον, είπες ρε εσύ, άμα έχει πει ο Αντετοκούμπο ποτέ ότι είναι Έλληνας, δεν το έχει δηλώσει ποτέ. Ποτέ δεν το δηλώσει. Αφού σε έχω, δεν δηλώσει. Λοιπόν, Νιγηριανή γονείς μου είναι άστερ, μαύρη είναι. Δηλώσεις έχω, είμαι Έλληνας λέει. Άκου τώρα εδώ. Πάνε λοιπόν στο YouTube, άνοιξε τη συνέντευξή του στο Ίδρυμα Ωνάση και πάνε στο λεπτό 33 της συζήτησης. Α, στο Ίδρυμα Ωνάση, έπεσαν φραγκάκια. Το Ίδρυμα Ωνάση, λοιπόν, έχει δώσει συνέντευξη. Λοιπόν, και ο Θανάσης και ο Γιάννης, εκεί το λένε ότι δεν έχουμε γνωρίσει τίποτα άλλο εκτός από την Ελλάδα και κανείς δεν μπορεί να μας πει ότι δεν είμαστε Έλληνες. Τι χαρά μεγάλη που είναι Έλληνες. Λοιπόν, λοιπόν, άκουρε Τουρκόσπορ εσύ. Μη. Άκου χαρά. Ας τον άνθρωπο, ρε. Όχι, να είμαστε λίγο προσοχή στις εκφράσεις, παιδιά. Ας τον άνθρωπο να δεις την καταγωγή του. Καλημέρα, επόμενο. Εσύ είσαι Έλληνας τώρα που χαίρεται ότι το κούμπο που σε έχει ομοεθνίες, ένα, ε. Ωραία, κάτι σ' αγωνιές που θα σε ρίξω. Έλα, πάμε επόμενος. Έλα, φίλε. Χαίρεστε, έλα, μόγια. Χαίρεστε που άντε το κούμπο είναι Έλληνας. Και ο Τσίπρας Έλληνας είναι. Χαίρεστε. Και ο Μητσοτάκης. Υποτακτική στους πλούσιους ξένους. Ο ένας μας δοξάζει και μας κάνει περήφανος και ναι. Οι άλλοι μας ντροπιάζουν και μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά τους. Ναι, αλλά τι είναι, αλλά. Στο Τσίπρα τρέχει για Τσίπρα. Να κάνεις τα γήπεδα. Αφού αυτό ψηφίζουμε τα κουρσούλια. Έλα, πάρ το γήπεδο τον Τσίπρα το τώρα. Τσίπρα, ναι. Καλημέρα, ναι. Πάγατε τη Μακεδονία το όνομα. Έλα, φίλε. Άντε πάλι αρχίσαμε. Έλα, φίλε. Μην το βάζει το CD, τελειώνει η εκπομπή. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Λοιπόν, από Γερμανία πέρα τηλέφωνο. 100% δίκαιο Ραπτόπουλος. Βέβαια. Για πες λόγος... εσύ Γερμανός ή για Έλληνες. Έλληνες, όχι, φίλε. Κάτσε, περίμενα να σε πω. Είναι νόμος Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα δηλαδή νόμος της νέας τάξης πραγμάτων, ο οποίος όποιος διαμένει για 7 χρόνια στο εξωτερικό και θα αποκτήσει παιδί, το παιδί του παίρνει αυτόματα την υπηκότητα την γερμανική. Αυτό το έχει πακιστανάρες εδώ. Καλά ρε φίλε, μας δουλεύεις. Λες αυτά που λέω και μου λες ότι έχει δίκιο Ραπτόπουλος. Αυτό δεν λέμε τόση ώρα. Το γιατί έχει δίκιο. Ναι, περίμενε. Ναι. Είναι νόμος. Ναι. Είναι νόμος. Ναι. Αλλά δηλαδή εμένα ο γιος μου έχει γιατί ήμασταν 5 χρόνια στη Γερμανία. Η κόρη μου έχει γιατί ήμασταν 10. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή τα παιδιά τι είναι, Γερμανοί. Γερμανοί είναι, ρε. Σύμφωνα με τον Κουλιανό. Φίλε, γεννήθηκε Γερμανός. Άκουσε με λίγο. Περίμενε. Ναι. Δηλαδή, ο Γερμανός, ο Έλληνας, ο οποιοδήποτε που θα γεννηθεί στο Πακιστάν είναι Πακιστανός. Κάτσε ρε φίλε, μένεις εκεί, θα μείνει εκεί, θα μεγαλώσει εκεί, ναι, θα πάει σχολείο εκεί, θα δουλέψει εκεί. Είναι Γερμανός. Ναι, τελείωσε. Άλλο να απλά να έχει γεννηθεί και να φύγει μετά από ένα μήνα, δύο μήνες. Φίλε, αυτό να λέμε. Δεν γίνεται, παιδιά, αυτό που λέμε. Καλά, δεν γίνεται, τέλος πάντων. Δεν γίνεται να το λύσουμε αυτό. Πρέπει. Ο φίλος είπε απλά έτυχε να γεννηθεί κάπου. Ναι, σαφώς. Μπορεί να γεννηθεί κάπου και να επιστρέψει μετά στη χώρα του. Τι θα ήθελε. Ναι. Έτυχε δηλαδή και γεννήθηκε όλο. Άλλο αυτό, ρε φίλε. Με το παιδί στην Ελλάδα. Άλλο αυτό το πράγμα. Μου λες άλλο πράγμα αυτή τη στιγμή. Άλλο πράγμα μου λες. Αν έχει τύχει να γεννηθεί, μπορεί να έχω και εγώ γεννηθεί στο Γουαδελούπη. Αλλά είμαι Έλληνας, τι να κάνω. Έτυχε να είναι η μάνα μου με τον πατέρα, η μάνα μου τότε διακοπές στο Γουαδελούπη και να με γεννήσει εκεί. Τι να κάνουμε. Και αυτό τυχαία γεννήθηκε στην Ελλάδα, αλλά καταγωγή του. Δεν γεννήθηκε τυχαία, φίλε. Λάθος είσαι. Δεν γεννήθηκε τυχαία. Έλα. Ήταν εδώ να μείνουνε, το παιδί πήγε σχολείο, μεγάλωσε εδώ, πήγε στρατό. Φτάνει. Πρέπει να φύγει. Με ρώτησε κάποιο. Τι είσαι. Έλληνας το απάντησα. Τι ήταν αυτός. Προδότης. Να, ορίστε και απάντησε σε ηχητικό. Προδότης. Τι προδότης, είπε την πραγματικότητα. Προδότης. Προδότης λες. Να, λοιπόν, πρέπει να φύγουμε τώρα. Μας διώχνει ο Θανάσης ο Καζαπάκας και έχει τα δίκια του γιατί πήγε 10-1. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, δώσουμε σκητάλη σε Κωνσταντίνο Βαραγιάννη. Αμέσως μετά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος με Γιώργο Ζαΐρη και Γιάννη Πάγκο να σας ενημερώσουμε ότι με την Wind Vision έχετε εξελιγμένες δυνατότητες θέασης. Απολαύστε το νέο επεισόδιο της αγαπημένης σας σειράς ακόμα και 7 μέρες μετά την αρχική του προβολή με catch-up.
Κάνε πανεκκίνηση του ντέρμπι που έχει ήδη ξεκινήσει για να μην χάνεις ούτε στιγμή. Κάνε παύση σε ζωντανό πρόγραμμα και συνεχίζει με πολύ πολύ λίγο χρόνο αργότερα. Όλες οι παραπάνω λειτουργίες γίνονται στην τηλεόρασή σου, αλλά και σε κάθε smartphone ή tablet μέσα από την εφαρμογή της WinVision. Αυτός είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις τηλεόραση και λέγεται WinVision. Κάπου εδώ κατεβάζουμε στόρια. Ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.